7% τσακαρό καταπληκτικό με τους κοροχομιμπύρο καψούριδες. Ζουμπουσάδες, ζουμπουσίτσες και ζουμπουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καμπτου δόθε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία για αντιψυχοπλακωτισμό. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή δίπλα στενεχώρια, να βάλουμε την παρακάτω από δύο της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία θετικιά, μία ατόφια, μία κρυστάλλινη ζουμπουσάδα. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε. Παρασκευήλα σήμερα στην ατμόσφαιρα. Σήμερα, ημέρα λέω, σήμερα, το μυαλό μας και όλο το θέμα μας είναι η Κυριακή, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να παίξουμε μία γκόλφο για 19, γιατί έχουμε να πούμε πραγματάκια για την Κυριακή. Γιατί τέλος πάντων, εντάξει. Έχουμε να πούμε πράγματα, έχουμε να επικεντρωθούμε, έχουμε να γυρίσουμε την πηξίδα μας, το μυαλό μας, να μεταφέρουμε όλη μας την ενέργεια, έχουμε να απευθυνθούμε προσωπικά σε συγκεκριμένο παίχτη σήμερα, έχουμε να ξαναβάλουμε παίχτη σήμερα και πάλι στο μπαλαφόμετρο, πράγμα το οποίο εχθές επανεργοποιήθηκε και σκόρπισε θύελα ενθουσιασμού στους παλιούς ακροατές. Σπάσαν τα τηλέφωνα, ήρθαν έξω με βαριοπούλες, με σφυριά, σπάσαν τα τηλέφωνά μας. Μπράβο που το έβγαλες από την, από το ντουλάπι, το μηχάνισμα αυτό, το οποίο εξηγώ γιατί ήρθαν μηνύματα χθες τι εστί μπαλαφόμετρο. Είπα ότι όποιον βάλαμε στον μπαλαφόμετρο, ο πρώτος ήταν ο Μπαλάφας, όπως ήταν το άλμα Μελισανίδη, έτσι όπως ήταν, ξέρω εγώ, τα Μάρμαρα Πεντέλης, όπως είναι ο Χαλβάς Φαρσάλων, να πούμε, ο πρώτος που το... παίρνει και το όνομα, έτσι, καταλαβαίνετε. Αυτός ήτανε ο πρώτος που μπήκε, Μπαλάφας. Και διέπρεψε μετά, ως διαμαγείας, βγήκε από το μηχάνημα και έβγαλε μάτια, ως άλλος ειδίποδας, αλλά και όποιον μετέπειτα στους επόμενους χρόνους, στο διάβα του χρόνου, βάλαμε μέσα στο μπαλαφόμετρο, ξαφνικά ως διαμαγείας, ένα χέρι, μια καλή νεράιδα, μια Tinkerbell, του άλλαξε το πρόσωπο. Αν το πετύχουμε, γιατί εδώ μιλάμε για βαριά περίπτωση. Και με τον Καντουρί τότε θεωρώ ότι εντάξει, θα έχουμε πραγματικά καταφέρει ένα μικρό θαύμα. Ας μην ασχοληθούμε όμως συγκεκριμένα με έναν παίχτη. Και αυτό ισχύει και για τον φίλο που εχθές ξέχασε να αναφέρει στην ανακοίνωσή του. Θέλω να αφιερώσω μόνο μία ράδα, μία, δεν θέλω παραπάνω να πω. Αν η φανέλα είναι μοιάζει με το Εργοτέλη ή μοιάζει με το Συμπολίτη ή ένα σαν τους Ντάλτονς ή γιατί είναι αγέλαστος ή... δεν υπάρχει κανένα λόγος. Απλά απρέπεια, unfair, foul, πείτε το όπως θέλετε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλές λέξεις. Ατόπιμα η ελληνική, η γλωσσάρα η ελληνική. Σου δίνει ένα ψηφιδωτό ό,τι θες. Όπως και να το χαρακτηρίσεις φίλε, ο άνθρωπος που έδωσε 2 εκατομμύρια και σε έφερε από το πουθενά και εκτόξευσε το όνομά σου, έπαιξε Μουντιάλ, βελτιώθηκε σαν ποδοσφαιριστής εδώ, σε κανάκεψε σαν δεύτερος πατέρας. Πάρα πολλές φορές σήκωσε το τηλέφωνο να ακούσει τις απαιτήσεις σου, σου εκτόξευσε την αμοιβή σου, όταν πέρσι πάλι πήγες να την κάνεις παραμονές του μάτς με το Γαύρο, για την Κίνα. Αυτός είναι λοιπόν που στάθηκε σαν πατέρας δίπλα, να μην σου λείψει τίποτα, εσένα, στη σύζυγό σου, στο παιδάκι σου, τα πάντα τακτοποιημένα, όλα. Αυτός πήρε πάνω του όλες τις ευθύνες που αφορούσαν και σε σένα για να γίνεις καλύτερος και δεν αφιέρωσες ούτε μία αράδα στην ανακοίνωση. Ευχαριστούμε τους συμπαίκτες, τον προπονητή, τον μασέρ, τον κυπουρό, τον εξοφυλαρούχα, τις βρώμικες καντίνες έξω από το γήπεδο. Τη γειτόνισσα που άπλωνε το λευκό σεντόνι και μου έφτιαχνε τη διάθεση. Τον σαλεπατζή που με πήγαινε στην Αριστοτέλους και μου έλεγε μπράβο, πρίγιο κτλ. Τον έναν, τον άλλον, τον παράλλον. Τον μπήξω, τον δείξω. Όλους! Τους ευχαρίστησα όλους και πάρα πολύ εμφανώς, εξόφθαλμα, προκλητικά και 100% επίτηδες. Δεν είναι, αχ, μαν, όχι ρε. Ξέχασα προδέσα Γιαννιού να πάρω τη Γιάννα να πούμε την τάδε. Όχι ρε φίλε. Γιατί, τη φωνάζουμε Τζουάννα ρε μαν. Και ξέχασα. Ή ξέχασα, μου λες, τον πρόδρομο τον πήρες, ποιο πρόδρομο, το Μάκη. Όχι ρε φίλε, όχι ρε. Προδρομάκης είναι, πού να ξέρω ρε φίλε, νόμιζα ότι είναι Γεράσιμος. Όχι ρε, τι να κάνω τώρα, πάρε στο 2 μέρες μετά, πες αδερφέ, σκότωσέ με, ξέχασα. Ξέχασες να βάλεις και τον Ιβάν μέσα.
Βάλε ρε μια τυπική αράδα. Γιατί ρίχνεις μήλο, νεράκι, γιατί ρίχνεις τσιμεντάκι σε αυτούς που λένε ότι ήθελες να χαλάσεις και τη σχέση σου ή σου είπανε και να μην βάλεις το όνομα. Μήπως πιο γρήγορα θα έρθεις από εκεί που πήγες. Για αλλού, λέω τώρα, τέλος πάντων. Τελεία, μία αράδα, δεν είπα. Και παραπάνω είπα. Τέλος. Αυτή η ιστορία, τέλος. Δεν θα ασχοληθούμε σήμερα ούτε με αυτούς που λένε ότι θα έρθουν. Αν είναι ο Μπέρκ που λέγεται ότι είναι πολύ κοντά, αν είναι ο Μπονατίνη αυτός της Γουλφς, αν είναι ο Κεσέρου, ούτε καν. Άλλο. Αυτό είναι αλλονών δουλειά. Σήμερα ασχολούμαστε με τους παραμένοντες. Θυμάστε που λέγαμε στο στρατό. Τι έγινε, φίλε, ας είμαι παραμένον. Έλα ρε, οι παραμένοντες. Σήμερα ασχολούμαστε με τους παραμένοντες. Αυτούς που είναι ψυχή και σώματι εδώ. Γιατί πιθανόν να έχουμε και παραμένοντες που το σώμα τους είναι εδώ, αλλά λέω πιθανόν το μυαλό τους και αυτονόν να είναι αλλού. Χωρίς να ξέρω κάτι. Λέω ρε παιδί μου. Μπορεί να ξεσηκώθηκαν και άλλοι. Και το σώμα τους μεν να είναι εδώ, αλλά το μυαλό τους να είναι σε άλλες χώρες. Γειτονικές ή μη. Παράλλειες ή όχι. Παράκτιες ή μη. Θέλω λοιπόν σήμερα να ασχοληθούμε με αυτούς οι οποίοι θα πάνε και θα πάρουν το διπλό στην Τρίπολη. Αυτούς οι οποίοι θα αφήσουν μπουκάλα και με το από αυτό στο χέρι αυτούς που περιμένουν στραβοπάτημα, που περιμένουν η ομάδα να καταρρεύσει επειδή έφυγε ένας παίκτης, που περιμένουν να πάθουμε να πούμε αβαβάω παπαπάω, να πάθουμε την νόσο των αστροναυτών, να πάθουμε βέρτικο, θα μας ήρθε η αναγούλα από το άγχος και τέτοια. Σε αυτούς απευθύνομαι σήμερα, που ξέρω ότι ακούν είτε οι ίδιοι, είτε οι φίλοι τους, οι γείτονες, οι γνωστοί, άνθρωποι, σεκιουριτάδες, γιατροί, μασέρ, κάποιοι ακούνε, δόξα τω Θεώ. Μαθαίνουμε ότι φτάνουν αυτά που λέμε και επειδή ξέρω ότι αυτά που λέμε είναι καθαρά, δεν υπάρχει κανένα χαρτάκι, δεν υπάρχει καμιά γραμμή, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι του τρελού οι κουβέντες, όπως σου τη στέλνει η φώτιση, αν υπάρχει φώτιση. Ασχολούμαστε λοιπόν σήμερα και λέμε σε εσάς που μείνατε εδώ, βγάλτε εγωισμό. Βγάλτε εγωισμό. Σε όλους αυτούς που λένε ότι εντάξει, πια η διαφορά τι ήταν, ένα Σπυρίγιοβιτς ήταν. Εγώ αν ήμουν παίκτης του ΠΑΟΚ και διάβαζα τον αντιπάλων τις ατάκες, άκουγα τις κουβέντες τις απαξιωτικές για μένα που έχω μείνει πίσω, ότι τώρα που τους έφυγε αυτός έκανε τη διαφορά. Ένας παίκτης. Δεν αντιλέγουμε, βεβαίως. Σημαντικός. Αυτός μόνος του έπαιζε. Οι άλλοι δεν πάσαραν, δεν έτρεχαν για αυτόν, δεν έσωσαν πίσω, δηλαδή τίποτα. Εγώ αν ήμουν ο Βαρέλα, ας πούμε, δεν μου γυρίζει το μυαλό. Αν ήμουν ο Βιερίνια, ο Μάτος. Αν ήμουν ο Μπίσεσβαρ, αν ήμουν ο Ουάρντα. Αν ήμουν ο Κρέσπο. Και διάβαζα αυτό. Βγάλτε λοιπόν εγωισμό όσοι μείνατε. Βουλώστε το στόμα σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν τώρα πάλι να μας κάνουν άνω κάτω να παρουσιάσουν μια εικόνα διάλυσης. Βέβαια βάλετε και στο χεράκι σας με την ανύπαρκτη εμφάνιση στην Πάτρα με την Παναχαϊκή. Αλλά δείξτε τους ότι δεν είστε διατεθειμένοι με τη φυγή ενός και μόνου παίκτη να αφήσετε αυτό που χτίσατε να καταρρεύσει εξών συνετέθη. Έτσι απλά. Και ότι αυτό το πράγμα είχε χάρτινες βάσεις. Ήταν πύληνα τα θεμέλια. Και έτσι με τη φυγή ενός παίχτη μόνο να καταρρεύσει. Αν από ένα παίχτη που έφυγε διαλυθεί η ομάδα, τότε παιδιά τι να πω. Αυτό θέλουν βέβαια, γι' αυτό προσδοκούν. Μπείτε μέσα, ρε, πάρτε το μάτι με την Τρίπολη, βουλώσε τους το στόμα, πάμε να πάρουμε, τα έχουμε 4 συνεχόμενα παιχνίδια μέσα στην Τούμπα, το ξέρετε. 4 συνεχόμενα στην Τούμπα έχουμε μετά. Μη μασάτε τίποτα. Μπείτε μέσα με το μαχαίρι στο στόμα. Παίξτε και αυτόν τον άνθρωπο. Παίξτε και αυτόν τον άνθρωπο που άλλος ξέχασε να τον αναφέρει στην ανακοίνωσή του. Λες και τον είχε απλήρωτο. Λες και του έκανε καψόνια. Γιατί ρε δεν τον ανέφερες. Επειδή τι. Επειδή κοίταξε να σου χαλάσει τη μεταγραφή. Επειδή σου έδειξε πόσο σε ήθελε εδώ. Επειδή ξεπέρασε το πρωτόκολλο και την τυπικότητα
Και σαν πατέρας σου είπε μην εδώ να πάρουμε το πρωτάθλημα που πας. Γι' αυτό. Γι' αυτό στράβωσες, γι' αυτό χαλάστηκες. Ή επειδή ο γιος έγραψε ουδής αναντικατάσταση. Τι περίμενες να γράψεις, δηλαδή. Να πιάσουμε, να πέσουμε στα γόνατα και να κλαίμε. Το μυαλό μας στην Τρίπολη. Οι παραμένοντες. Να πω χορηγούς μπαμπάμ γιατί δεν είπα μπαίνοντας. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Μεγάλα δώρα, τεράστια. Δώσαμε τις προηγούμενες μέρες. Stock out αυτή την εποχή. Περάστε από την Ανδρέα Παπαδρόου 10 στο Κορδελιό. Κινητά, τάμπλετ, MP3 player, τηλεοράσεις, κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία, ό,τι θέλετε. Από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη συσκευή. Και βέβαια αυτό το διάστημα ειδικά και θερματικά σώματα και σόμπες χαλαζίας σαν αυτές που δώσαμε χθες. Σαν αυτή που δώσαμε χθες. Ό,τι θέλετε. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Κάτε τον κόπο. Μπείτε μέσα, ζητήστε τον Παμπουκίδη το Μάκη. Άκουσα τον τσατσαρό που φωνάζει. Και ήρθα. Αδερφός είναι ο Μάκης. Θα σας κόψει και χρήματα, θα σας κάνει και τιμές. Εξαιρετικά όλα. Όσο για ψάρι, ξέρετε πλέον, ψαραγορά Αιγαίων και στην Αγίου Δημητρίου, απέναντι από το δικητήριο, και στο Ρεόκαστρο, ανεβαίνοντας στο δρόμο πριν το Κονταξοπούλιο γυμναστήριο, και με delivery. Δεν το έχει κάνει κανένας άλλος αυτό. Μεγάλη πατέντα. 214.000 για το Αγίου Δημητρίου, 69.56.66 για το Ρεόκαστρο. Σας τα καθαρίζουν. Όχι λέπια, όχι εντόστια, όχι μυρωδιά στο σπίτι, όχι γκρίνια από τη γυναίκα. Και άμα γουστάρετε, σας τα ψήνουν κιόλας. Ή σας τα τηγανίζουν. Μια ελάχιστη επιβάρυνση. Νούμερο ένα προορισμός. Ψαραγορά Αιγαίων. Το ψάρι τόσο φρέσκο που μιλάει. Το πρωί έκανε μπουλκουμέ με τις γοργόνες και το μεσημέρι είναι στο πιάτο σας. Κλαίει ο Ποσειδώνας και οι φίλοι του. Όχι Μηχανιώνας, γενικά ο Ποσειδώνας. Και φυσικά για γλυκά, για ψωμάρες, για κορυφαίες τούρτες, για βασιλόπιτες, γιατί συνεχίζεται το κόλπο με τη βασιλόπιτα μέχρι το Πάσχα θα πάει. Με συλλόγους, με οργανισμούς, με εταιρείες κτλ. Κοπές πίτες. Και βέβαια τσουρεκάρες, αλλά και υπέροχα καταπληκτικά κεράσματα γλυκά. Εκεί, στο Νικολαίδη, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 πάνω στο κεντρικό δρόμο στον Εύωσμο, αλλά και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΒ. Έλεγα λοιπόν ότι το μάτς αυτό την Κυριακή, όπως καταλαβαίνετε, ήταν που ήταν κρίσιμο. Ήρθαν 2-3 πραγματάκια επιπλέον και το έκαναν ακόμα πιο κρίσιμο. Κάτι ο σοβαρός τραυματισμός του Βέρμπλουμ, που δεν αντικαταστάθηκε με αμυντικό χαφ μέχρι τώρα. Πάλι καθυστέρηση. 11 λέει σήμερα το ημερολόγιο. Γκρινιάζουμε επειδή αγαπάμε, γκρινιάζουμε. Γκρινιάζουμε επειδή αγαπάμε. Κάτι η φυγή του Πρίγιοβιτς. Κάτι η κακή εμφάνιση και η σφαλιάρα με την Πάτρα έφερε. Φυσικά βγαίνουν αυτοί οι οποίοι πρώτοι πάνε να σταυρώσουν την ομάδα. Και δεν μιλάω για αυτούς που απλά ασκούν κριτική, σκληρή έστω. Μιλάω για αυτούς που περιμένουν να την κρεμάσουν ανάποδα. Να την σταυρώσουν. Να την απαξιώσουν, να την λιδωρήσουν. Και αδυνατό να πιστέψω ότι μπορεί Παοξής να μιλάει με τόσο λύσα εις βάρος της ομάδας του. Αδυνατό. Καταλαβαίνω αυτός που μιλάει, αν πονάει και κριτικάρει. Όταν άλλος τρελαίνεται και λέει καλά ρε παιδιά, δεν πήραμε, γιατί δεν πήραμε. Άλλο αυτό και έλα μου, ρε, τώρα και ο έτσι και δεν κάνει και να φύγει ο τάδε και να φύγει ο παρατάδε. Και έχουν παρισφρήσει μέσα και άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε μόνο αυτό. Να μας κάνουν άνω κάτω. Αυτό θέλουν από κάτω. Μπήκα 2-3 για να δω τι προφίλ είναι αυτός που βρίζει, ας πούμε. Κάτι τοπία, κάτι πουλιά, κάτι αγελάδες σε ένα λιβάδι. Η φάτσα του Τζορτζ Κλούνεϊ, η φάτσα να πούμε του Αδαμαντίδη του Θέμη στην πίστα, κάτι δεινόσαυρο να πούμε. Δηλαδή, 100% μπαμ. Βάλε το ονοματάκι σου, βάλε το πραγματικό σου προφίλ και μπες για να δούμε. Εσύ που τα λες. Εσύ που τα λες. Καλημέρα στο Μότο Μουδανιά. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Γεια σου Λάρη. Πρώτες καλημέρες εδώ και πολλά χρόνια. Χθες πάρα πολύ χάρηκα που εμφανίστηκε ο Σβαρτζενέγκερ. Μετά από χρόνια. Μετά από χρόνια. Οφείλουμε στο Σβαρτζενέγκερ, του το είπα κιόλας, ένα καταπληκτικό ηχητικό που με λέει Βασίλη από την αρχή μέχρι το τέλος. Εποχή αρένα. Μαγική. Μαγική φάση με τον Σβαρτζενέγκερ.
Άρα, λοιπόν, μπροστά μας τώρα είναι ο Αστέρας. Μια ομάδα που ήρθε και μας φλόμωσε στην κλωτσιά. Αυτός ο Ιγκλέσιας που δεν θυμόμουν χθες το όνομά του. Που άμα το κουμπώσει ένα πουκάμισο πάνω-πάνω το κουμπί και το αφήσει μακριμάνικο, είναι σαν να είναι αρχηγός συμμορίας στο Miami Vice με Don Johnson και είναι στο λιμάνι εκεί πουλάει διάφορα πραγματάκια που δεν πρέπει. Πορτορικανός. Ενώ δεν είναι από το Πορτορίκο, έτσι, ο Ροντρίγκε. Από πού είναι αυτός, ο Ιγκλέσιας. Τι εθνικότητα είναι, Ιγκλέζος δεν είναι πάντως, παρότι λένε Ιγκλέσιας. Τέλος πάντων, δεν μας απασχολεί αυτό και δεν μας νοιάζει. Λες να είναι Πορτορικανός, όντως. Βενεζουέλα, τι, Αργεντίνος δεν είναι. Δεν μας ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, ήρθαν εδώ πέρα, μέσα στην Τούμπα. Να ο Κότσιρας ο άλλος, θέλω το σεντόνι σου, το σεντόνι σου. Να κλωτσιές, να αυτά, να πέναλτι στον Οάρντα, αλλά κράτησαν τι, κράτησαν τη φάση με τον Μπρίγιοβιτς, το πέναλτι, έτσι. Αυτή λοιπόν η ομάδα τώρα θα κοιτάξει να μας κόψει τον δρόμο. Αυτή η ομάδα θα κοιτάξει να μας υποχρεώσει την πρώτη μας ήττα μετά από πάρα πάρα πολύ καιρό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί η ήττα στο κύπελο, Klein Mine, with the Freud line on the tack line. Θα έρθει εδώ η Παναχαϊκή, θα αρπάξει ένα τρίμπαλο έτσι και θα τελειώσει η ιστορία και θα το έχουμε ξεχάσει και θα μας έχει κάνει και καλό φρονό. Ελπίζω, προσδοκώ να δω στην Τρίπολη ότι η σφαλιάρα ταρακούνησε μερικούς οι οποίοι περπατούσαν στην Πάτρα. Ότι τους ξύπησε τον εγωισμό. Φυσικά θα μπουν μέσα δύο οι οποίοι είναι, δεν θέλουν να χάνουν ούτε στην Τζανταλίνα Μανταλίνα, ούτε στο μπιζ που μπορεί να παίζουν οι παίχτες, στην Πρέφα, στη Δηλωτή, στην Πλόφα, στον Γκρινιάρη, στο Φιδάκι. Και μιλάω φυσικά για τα δυο μας άκρα, τα υπερπολίτημα, το Μάτος και το Βιερίνια. Αντρέ, τώρα βγαίνεις μπροστά όπως το έκανες πάντα, σαν ηγέτης, παίρνεις την ομάδα από το χέρι. 16 μάχες μας περιμένουν. Μην κολώνετε πουθενά, μην φοβάστε κανέναν. Να γουστάρετε που κάναν τα πάντα για να φέρουν το μάτς με την Τρίπολη τώρα, γιατί αλλιώς θα παίζαμε με τα Γιάννενα σε μια γεμάτη Τούμπα εντός έδρας. Αλλιώς εκεί, ειδικά με αυτούς, οι οποίοι θα κάνουν το χαμηλότερο τάκλινγκ στην καροτίδα, αν θα χρειαστεί. Ξαφνικά από 200 άτομα που έχει ο Αστέρας Τρίπολης θα έχει την Κυριακή κάνα τετραχίλιαρο, κάνα πεντοχίλιαρο, όλος τυχαίως. Θα περάσουν από το Κολοκοτρονίτσι για να δουν λίγο τις ομορφιές της Αρκαδίας. Διάφοροι από γειτονικούς νομούς, λέω εγώ τώρα. Εμείς αυτό που λέμε από πέρσι κιόλας, κάθε φορά που είναι να πάμε να παίξουμε αγώνα, ειδικά πρωταθλήματος, λέμε αυτό! Μάλια. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας καλά ρε μάλια. Αυτό. Αυτό. Όσοι μπείτε να παίξετε την Κυριακή, μη χαρίσετε ούτε μία σπιθαμή. Μη χαρίσετε ούτε ένα χαμόγελο σε αυτούς τους σάπιους που απέναντι, ακόμα, ενώ έχουν βρει τα ονόματα, ενώ έχουν βρει ποιοι έσπασαν στο ξύλο το τζίλο, ακόμα... Παιδιά, ώρα εντάξει! Κάθε μωράκι είναι ένα συννεφάκι που βρέχει... Καθημερινά. Τη θυμάστε τη διαφήμιση? Ε? Ή το windsurfing της Playmobil. Πάει μακριά και γυρίζει. Όλα εντάξει παιδιά, συγγνώμη, είναι ενοχλούμε. Συγγνώμη αν γινόμαστε λίγο δυσάρεστοι. Όλα εντάξει, έτσι. Το ότι θα την πληρώσουν αυτοί οι 2-3 τον έδιραν με το λευκό πόλο. Τι θα δω να την πληρώσουν. Λέω εγώ τώρα, αν και παντού είσαι αμφιβολίες εδώ πέρα δεν είναι. Okay. Σιγά μη βρουν ποιος τους έστειλε. Σιγά μην βρουν τον ηθικό και ανήθικο αυτουργό. Σας άλλαξαν λοιπόν την ημερομηνία και σας βάζουν εμπόδιο τον Αστέρα Τρίπολης. Τι εστί Αστέρας Τρίπολης, ένας νάνος είναι μπροστά στον ΠΑΟΚ. Αν τώρα εσείς τον νάνο με την απόδοση η δική μας τον κάνετε γίγαντα, τότε θα τρέχουμε μετά. Χωρίς να σημαίνει ότι αν έρθει μια ήττα, ήρθε η καταστροφή. Απλά βλέπετε τι γίνεται μετά από ένα στραβοπάτημα. Είναι τέτοια, πραγματικά τέτοια η γκρίνια, η εσωστρέφεια, το στράβωμα, η μύρλα στα ραδιόφωνα, στα πληκτρολόγια, παντού,
Παντού σπάει ένα σαν να σπάει, σαν να έχετε ένα τσουνάμι γκρίνιας. Που είναι σωρευμένα όλα αυτά, βέβαια, και δικαιολογημένα σε μεγάλο βαθμό. Απλά περιμένουν και στη γωνία να μας διαλύσουν, να μας αποδομήσουν. Να χαθεί ό,τι χτίζαμε. Σε ποια άλλη χώρα θα είχαμε σύν 8, θα ήταν τόσο χάλια οι αντίπαλοι μας. Και όχι ότι εμείς παίξαμε καμιά σπουδαία μπάλα, αλλά την αξίζουμε αυτή τη διαφορά. Αυτό το συν 10. Γιατί ξεκινήσαμε και με μείον 2 παρεπιπτόντως. Σε ποια άλλη χώρα λοιπόν. Και θα λέγαμε να δούμε τι θα κάνουν, τι θα μας ετοιμάσουν φέτος, πώς θα μας τρυπήσουν, πώς θα μας κλέψουν, τι θα μηχανευτούν, πώς θα. Εδώ βοά ο τόπος ότι οι μάνατζερ συγκεκριμένα κινήθηκαν για τον Μπρίγιοβιτς. Για να μου πάρουν τον κορυφαίο μου παίχτη, να τον ξεμυαλίσουν. Συγκεκριμένα. Δεν είμαι εκεί για να το δω, αλλά δεν περνάει από το μυαλό σου όμως. Ξυπνήσαν αυτοί, τι πλες έχουνε χριστουγεννιάτικα. Αυτό θέλουμε. Όχι, αυτό καλά, αυτόν θέλουμε συγκεκριμένα, αυτόν. Λέω. Και άσε να λέμε εμείς, υποθέσεις κάνουμε. Δεν ξέρουμε, δεν είμαστε μπροστά. Όπως παίχτης που ξαφνικά ακούγεται το όνομά του για ντόπα, κάτω στο λεκανοπέδιο, βοά ο τόπος, εξαφανίζεται, ντεμέκ, πειθαρχικό παράπτωμα, σε βάζω στο πλάι. Βάζω και άλλους δύο μαζί, δεν ξέρω, ήταν και άλλοι δύο, είχαν πει πορτοκαλάδες ή δεν ξέρω τι. Και μετά ξαφνικά μετάνιωσε και επανέρχεται. Δεν λέω κάποιο συγκεκριμένο, είπα κάποιο συγκεκριμένο, όχι, γιατί είναι μηνύσιμο. Λέω ρε παιδί μου, δεν είναι και περίεργο αυτό. Διώξε τον Αλανά, τώρα ξαναήρθε. Λέω ρε παιδί μου, αναρωτιέται ο Κοσμάκης, απλά πράγματα έτσι. Εμείς τι, εμείς στο νου μας. Θέλω να απευθυνθώ προσωπικά σε σένα, Τσούμπα Ακπομ. Και δεν θα μεταφέρουν και δεν θα μεταφράσουν κιόλας. Μπες μέσα και δείξε ότι αξίζει να φοράς τη φανέλα βασικού. Ότι τόσο καιρό δεν μπορούσες, γιατί ο άλλος τα βάζει το ένα μετά το άλλο. Ήσουν ένα θηρίο στο κλουβί. Ιδού η ευκαιρία. Μη λυγείς από το άγχος. Μπες δάγκωσε λαμούς. Μπες και δάγκωσε λαιμούς. Αυτό κάνε. Είπα και χθες, το λέω και σήμερα, 8 και 27 λεπτά. Θεωρώ ότι ο Τσούμπα Ακπομ την Κυριακή θα βάλει 2 γκολ στην Τρίπολη. Έχω τρομερό προαίσθημα, να μην το πω. Μου βγαίνει να το πω. Μπες αγοράκι μου και δείξε αυτά που έχεις. Γιατί κάποια πράγματα μας τα έχεις δείξει. Δεν είναι ότι δεν σε έχουμε δει καθόλου. Σε είδαμε πώς πετάγεσαι. Είδαμε την έκρηξή σου. Είδαμε το ξεπέταγμά σου. Είδαμε ότι μυρίζεις τον γκολ. Είδαμε ότι είσαι τρελαμένος και θες να παίξεις. Φαίνεται ο άνθρωπος που ψάχνει την ευκαιρία. Όποτε μπήκες. Μπες και πάρε αυτό το μάτς μόνο σου. Επίσης, περιμένουμε από τα του που ξεκουράστηκαν. Λέω, Μάτος, ελπίζω να ξανακάνεις ένα μεγάλο παιχνίδι μετά από καιρό. Αντρέ, πάρ' το επάνω σου. Δημήτρη Πέλκα, πόσο καιρό έχεις να κάνεις μια εμφάνιση σαν την περσινή. Χρωστάς γκολ. Τώρα που έφυγε ο Σέρβος, χρωστάς κάποια γκολ. Όσο είσαι εδώ, που εμείς θέλουμε να είσαι, δεν θέλουμε να φύγεις. Λέω γιατί βοά ο τόπος πάλι, για Τουρκία και τα λοιπά και... Και κάνει και τον κόσμο να αναρωτιέται. Τώρα όλοι ξεστραβώθηκαν με τους παίκτες μας. Δεκέμβρη μήνα. Τώρα βάλθηκαν όλοι. Απλά κανένα δεν κρατάμε με παρακάλει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και ούτε παίζει κανένα τζάμπα στον ΠΑΟΚ. Φτωχολογιά. Ούτε είναι κανένας απλήρωτος. Εφόσον έχει στο μυαλό του πώς θα φύγει ο παίκτης, τελείωσε. Θυμάστε τι λέγαμε πριν τον Μπρίγιοβιτς, πριν έρθει αυτή η πρόταση στην Σαουδική Αραβία. Το θέμα είναι να είναι ευχαριστημένος. Αν του μπει στο μυαλό μέσα ότι δεν μπορώ, εδώ εκεί μου δίνουν αυτά, εγώ θέλω. Εντάξει, οκ. Ούτε μπορεί να δίνει 5 εκατομμύρια στον έναν και στον άλλον να δίνει 500 χιλιάρικα. Θα πάει Βαρέλα και θα πει ρε Μάστορα, εντάξει, οκ, αυτό τα παστελώνει, αλλά εμείς πίσω που έχουμε φάει να πούμε τα σπλάχνα μας με τον άλλον. Οι πληροφορίες λένε αυτό το οποίο επιθυμούσα σφόδρα, ότι πάρα πολύ σύντομα και εντός των επόμενων ωρών κιόλας, δηλαδή πριν την Τρίπολη, θα έχει λυθεί το θέμα με Βαρέλα και Κρέσπο. Αυτό μαθαίνω. Ότι είναι τελειωμένη ιστορία, είναι, έχουν συμφωνήσει σε όλα και ότι θα τελειώσει αυτό το θέμα. Όπως τέλειωσε με μεγάλη χαρά είδα η περίπτωση του Τσαούσι, του Λίρατζι.
η περίπτωση του Λίρατζη, ο οποίος από όλους αυτούς που ακούγαμε λέγεται, και το έχω δει και με τα μάτια μου, ότι είναι ο πιο ταλαντούχος. Θα ήταν η μεγαλύτερη απώλεια αν έφευγε αυτός ο πιτσιρικάς. Έτοιμος είναι για αντιμάτως. Έτοιμος. Του χρόνου τον προωθείς. Τον βάζεις στην ομάδα. Αυτά. Ασχολούμαστε με αυτούς που είναι εδώ. Ούτε με αυτούς που θα έρθουν. Είτε είναι ο Μπέρκ, είτε είναι ο τύπος ο Βραζιλιάνος της Γουλφς, είτε είναι ο Κεσέρου, είτε είναι όποιοι είναι ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Και φυσικά πρώτα απ' όλα αμυντικό χαφ, δηλαδή πριν από τον επιθετικό. Φωνάζουμε κάθε μέρα και το λέμε, πριν. Τον παίχτη αυτόν δεν τον ξέρω. Μπονατίνι, δεν τον ξέρω τον παίχτη. Για να τον θέλουν, προφανώς, καλός θα είναι. Ξέρω εγώ. Λέω Μπονατίνι. Είναι καλή η ηλικία του στα 24. Απλά αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε έναν ακόμα Λέο Ζαμπά για τη θέση του Center Four. Δηλαδή κάποιον που στο μέλλον θα και να πρέπει να έρθει ένας έτοιμο. Αυτό είναι το μεγάλο προσόν του Μπέρκ. Αν έρθει ο Μπέρκ. Και είπαμε και χθες, φυσικά δεν ξεχνάμε ούτε τις αγωνιές του, ούτε τις κλωτσιές του, τίποτα. Οκ. Okay. Δεν τον θέλουμε νύφη για τις αδερφές μας. Δεν τον θέλουμε γαμπρό για τις κόρες μας. Δεν μας απασχολεί, δεν κάνουμε παρέα. Μπορεί να έρθει εδώ και να παστελώνει το ένα μετά το άλλο. Αυτός είναι έτοιμος. Θα έρθει και κατευθείαν μπαίνει. Δεν χρειάζεται τίποτα. Ακόμα ξέρει και τι εστί πάω, ξέρει τι εστί τούμπα. Ποιοι είναι οι Έλληνες διαιτητές, ποιοι είναι οι αντιπάλοι, τα ξέρει όλα. Θα μου πεις καλά, άλλο center for δεν υπάρχει αυτόν. Μα τώρα μας πιάσανε εξαπίνης. Δεν περιμέναμε τώρα ότι θα ψάχναμε Γενάρη μήνα για center for και μάλιστα έτοιμο center for, χωρίς προσαρμογές, χωρίς. Όσο για τον Κουλούρη, μπράβο το Πελικαράκι, πάλι χατρίκα έβαλε. Ξαναλέω, γιατί υπάρχει μια μερίδα που λέει, γιατί να τρέχουμε στα ξένα και να φαίνουμε τον κάθε έναν που αν και ενώ είναι εδώ και γνωρίζει. Ξαναλέω, άλλη η φανέλα του ατρομήτου. Άλλο το βάρος εκεί ρε παιδιά, άλλο το βάρος εδώ. Ούτε απαξιώνω τον παίχτη, ούτε τον μειώνω, είναι και ένα εξαιρετικό παιδί ο Κουλούρης, αλλά έχω αμφιβολία, αν μπορεί. Σας λέω ένα σενάριο, μια απορία πριν πάω στο διάλειμμα. Έρχεται ο Κουλούρης και του δίνει φανέλα βασικού. Και στο πρώτο τέτα τέτ που έχει μέσα στην τούμπα, την πετάει έξω, 2 μέτρα από το δοκάρι. Επόμενη φάση. Ξανά. Κεφαλιά από τα 2 μέτρα στο δοκάρι και έξω. Ή δεν τη βρίσκει γεμάτη μπάλα, βρίσκει αέρα. Μπορεί να το αντέξει αυτό. Ξέρετε τι θα γίνει. Μια χαρά ξέρετε. Δεν σας ρωτάω κάτι που δεν το γνωρίζετε. Άλλο εδώ. Είναι δυσβάσταχτο το βάρος. Και δεν έχω πεποίθηση. Αν πεις μπορεί να έρθει και να βγάλει μάτια το παιδί. Βεβαίως. Και δεν το λέμε ούτε για να το μειώσουμε ούτε για να το προσβάλλουμε. Πιθανόν από κάποιον που θα φέρουν ή από αυτούς που είχαμε φέρει κατά καιρούς, κάτι Χούσεν, κάτι Νέτσιτ, κάτι περίεργους, πιθανόν να είναι 100 φορές καλύτερος ο Κουλούρης. Τώρα όμως σε αυτόν τον ΠΑΟΚ δεν έχουμε περιθώριο για πειράματα και για αν. Αν πιάσει ο Κουλούρης, αν μπει ο Ακπομ και τα βάλει, αν. Εδώ θέλει σίγουρη λύση. Σίγουρη. Όσο το δυνατόν μικρότερο ρίσκο. Low risk που λένε στα χωριά μας. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω, Ελλάσο το σέρβις, νούμερο 1 προορισμός για το αυτοκίνητό σας, ό,τι θελήσετε. Για μικρό σέρβις, για μεγάλο σέρβις, φανοποιείο, καλύμπρα, βαφείο, φανοβαφείο, τμήμα ελαστικών, υγραεριοκίνησης, με τους κορυφαίους ηλεκτρολόγους, κορυφαίους λαμαρινάδες, οι Χατζόπουλοι πήραν τους καλύτερους από όλα τα συνεργεία της πόλης και έφτιαξαν νούμερο 1 συνεργείο. Πίσω από το Άβαλον, εκεί που είναι πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, εκεί που είναι τα ΚΤΕΟ. 47-43-12. Τηλεφωνείτε και πηγαίνετε το αυτοκίνητό σας. Και εξαιρετικές τιμές, θέλω να σας πω. Εξαιρετικές τιμές. Ελλάς το σέρβις με την εγγύηση της Ελλάς Σέρβις. Τι άλλο να πούμε. Είναι η Ελλάς Σέρβις. Η κορυφαία οδική. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σε βλέπω και στο σύριαλ. Με ξέρεις.
Πέτα τη φριτέζα μόνο για την... Έτσι, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Μόνο για την Τζένι. Τζένι Μπότσι! Διαχρονικές αξίες. Έλα, εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε! Και κάθε πίκρα και με, κάθε πίκρα και με. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στο τρελό ζούμου σου. Όποιος μπαίνει στην ομάδα μας, εκεί που είναι 12.098 μέλη, για να πουλήσει δάνεια, για να πουλήσει στοιχηματικές, για να πουλήσει ελπίδα ψεύτικη, χραπ! Και αν καθυστερούμε καμιά φορά, δεν είμαστε απίκο, παιδιά. Έτσι. Ενημερώστε μας με ένα μηνυματάκι, όπως έκανε χθες το πρωί ο Δημήτρης. Κωστή, μπήκε ένας και πουλάει δάνεια. Δεν μπορεί. Και έτσι και οι τέσσερις διαχειριστές μπορεί να τύχει. Άσε που βρίσκουν και περίεργες ώρες, έτσι. Νύχτα αυτά ή μέσα στην αναμπουμπούλα. Ενημερώστε μας. Και να σας πω και κάτι, δεν παθαίνετε και τίποτα άμα μπει κάποιος και μου χτυπήσετε ένα μηνυματάκι. Το μπούλο, χραπ! Τέλος. Αυτά! Χρήστος Ανόβερο, αδερφέ μου Τσίκο. Έβαλε, λέει, φωτό από την προπόνηση ο ΑΚΠΟΜ. 20.000 άνθρωποι πάτησαν like μέσα σε λίγη ώρα. Αυτή είναι η δουλειά μας, λέει, έτσι. Αυτός είναι τώρα εδώ. Αυτός θα μου δώσει τα γκολ. Ο άλλος την πήρε τη φανέλα, δεν τον είδατε. Τελείωσε. Τελειώσαμε. Καμία αναφορά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι, για ό,τι έκανε. Τέλος. Τσούμπα ΑΚΠΟΜ. Αυτός. Δείξε, φίλε. Show us. Και επειδή όλο το διάστημα αυτό το φτιάξαμε γερά, put the Palamar in the snow μέχρι την Κυριακή. Έχει παγό. Ρίξτε παγάκια, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και με μείον 5. Πάμε γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Επιτέλους. Και πρώτο σήμερα. Σε Χωσένιο, φιλεμένιο. Σε αφήνω να το πεις. Λοιπόν, επιτέλους μπορώ να αναφωνήσω. Ζουμουσού με τον Κωστή, ρε. Χρειάστηκε να περάσουν 3 μέρες. Αγόρι μου. Για να μπορέσουμε να έρθουμε στα ίσα. Στα ίσα μας. Εννοείται, σιγά μην είναι τι, μπροστά, με αυτούς που έχουμε. Τέλειωσε ο άλλος, τελειώσαμε. Τρίπολη τώρα. Κωστή μου, ναι. Ας δώσουμε λίγο και εμείς το μήνυμά μας. Παιδιά, οι δρόμοι είναι παγωμένοι και σε κάθε 1000 μέτρα μας περιμένει μια παγίδα που θα μας βγάλει έξω τον δρόμο. Μιλάς μεταφορικά, νομίζετε... έτσι. Μεταφορικά για τον ΠΑΟΚ. Όχι, ισχύει. Α, και κυριολεκτικά. Ειδικά στους περιφερειακούς, δεν μιλάω. Μάλλον στους επαρχιακούς, όπως παράδειγμα ο δρόμος Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, που είναι διπλής κατεύθυνσης και δεν έχει διαχωριστική μέσα. Είναι θανατηφόρο κάθε ατύχημα. Έτσι. Γιατί θα έχουμε με τοπική. Άρα μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές σας. Δεν φρενάρει το αυτοκίνητο, μην τρέχετε, κρατήστε μια αποστασούλα. Σιγά-σιγά. Κρατήστε με λίγο, επειδή όλοι είμαι βιαστικοί. Και θα κλείσουμε αυτό το θέμα. Κρατήστε σήμερα τα όρια των πινακίδων. Σήμερα, που είναι ό,τι πιο ανόητο, κάθε μέρα το κάνουμε. Τι λέει η πινακίδα, 70-110 εμείς. Σήμερα, ας πάμε, τι λέει 70-70, 50-50. Έτσι. Θα μας ωφελήσει. Έτσι. Είμαι επηρεασμένος, φίλε, γιατί τώρα κινούμαστε με 40-50 χιλιόμετρα, βγαίνει ο άλλος 80 χιλιόμετρα σε αυτόν τον επαρχιακό δρόμο. Κλείνουμε εδώ πέρα, όποιος μπορεί να το συνειδητοποιήσει, καλώς. Σωστό. Αλλά... Εγώ νόμιζα ότι έλεγες και για τον ΠΑΟΚ ότι παντού μας έχουν στήσει παγίδες, προσοχή, στον δρόμο κτλ. Σάπιος δεν τους αποκαλείς. Βέβαια. Λοιπόν, η Homo sapiens, αυτή είναι η Σάπιοι. Αυτή η αξιοθρύνητη ομάδα, οι κατεντολήν πρωταθλητές, χρόνια ολόκληρα, απορεί. Για ποιο λόγο δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Με ποια εμφάνιση, με ποια ομάδα. Την εμφάνιση της Ξάνθης. Για 2 φορές. Αυτή η ομάδα θα καλύψει τους βαθμούς, τη διαφορά των 8 βαθμών. Είμαστε στα καλά μας. Έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τον Κουλούρη, θα ήταν ευτύχημα να τον παίρναμε τώρα. Δεν τον παίρνουμε, όπως λέει και η ομάδα, ότι να μην χαλάσουμε τις σχέσεις μας με τον Ατρόμητο. Κατανοητό. Και δικαιολογημένο θα έλεγα. Όχι τη σχέση μας. Όταν έχουμε δώσει λόγο σαν ομάδα. Είναι ο λόγος που δεν δε σπάσαμε και την συμφωνία για το Γιαννούλη πέρσι. Θα είναι ανέντιμο, Κωστή. Δεν είμαστε σαν τους άλλους. Εφόσον σαν ΠΑΟΚ λέμε ότι κύριε αυτός εκεί για τόσο καιρό. Στην πρώτη ανάγκη που θα βρεθώ δεν πατάω το λόγο μου. Τουλάχιστον εγώ έτσι ρομαντικά το βλέπω. Έτσι πρέπει να είμαστε κύριοι. Ακριβώς. Τώρα, όταν το παιδί αυτό πλέον δικαιούται να ξαναρθεί στην ομάδα μετά από τις εμφανίσεις που κάνει και να του δοθεί η ευκαιρία του εξάμηνου, όπως λέω εγώ. Εάν έρθει ένα εξάμηνο, του δοθούν οι ευκαιρίες και όντως τον βαραίνει, τον γονατίζει η φανέλα μας, τότε πρέπει να απομακρυνθεί. Ναι, αλλά άμα είναι αυτό το πράγμα, με παίρνει τώρα ρεμένιο σε αυτό το...
σε αυτούς 16 αγώνες να κάνω πειράματα. Όχι, αν και... είναι επικίνδυνο, συμφωνώ απόλυτα. Ρίσκο δεν μπορούμε να πάρουμε τώρα. Και πρόσεμε λίγο, είναι ευτύχημα ότι πρέπει να τηρήσουμε τον νόμο των κυρίων. Έτσι, και να μην τον πάρουμε τώρα. Ναι. Και να προστατεύεται και ο ευθύμης αυτομάτως. Θα έρθει παίκτης πάντως. Α, και εγώ περιμένω τώρα τον Ακπομ. Τσούμπα! Με πειράζει. Ντάμπα, ντούμπα με τον Τσούμπα! Γίνε showman, αγόρι μου. Παρουσίασε μας θέαμα εκεί πέρα να τρελαθούμε όλοι. Έγινε Μένιο! Πρόξε, όσον αφορά τον Μπέρκ, ναι. Δεν με πειράζει που διεκδικούσε τον αγώνα τη νίκη του με αγωνιές και με κλωτσιές. Αν ξανακάνει το ίδιο για μας. Θα τον φλωμώσουν στην κόκκινη. Εντάξει, θα γίνει φροντιστήριο. Είναι άλλο. Λοιπόν, κλείσε με. Έγινε. Φιλιά, γεια σου Μένιο! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Τι κάνει τι? Γιώργο! Δεν παίζει. Ιολόι, Χάιντι, Χάιντι! Ο μάγος του της Θεσσαλονίκης είσαι και πάει στελέοντος. Ο ξανθός μάγος. Για πες. Να πεις και την Ακαδημία. Για μένα οι παίχτες μας, οι ποδοσφαιριστές μας, πρέπει να καταλάβουμε ότι από τώρα, από την Κυριακή, αρχινάει το πρωτάθλημα. Ναι. Τώρα ξεκινάνε. Ας ξεχάσουν τους 8 βαθμούς που είναι μπροστά. Έτσι. Σαν να είμαστε 3 πίσω, ας παίξουν. Και να ξεκινήσουν, να σκεφτούν, τώρα αρχινάει το πρωτάθλημα. Τώρα, εμένα αυτό το οποίο με πειράζει, είναι ότι έχοντας μία αθλητική ημερήσια εφημερίδα, η οποία κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και 8 αθλητικές οι οποίες κυκλοφορούν στην περιφέρεια Αττικής, οι οποίες βάλουν πάντα υπέρ των ομάδων. Και πανελλαδικά, όχι μόνο στην περιφέρεια Αττικής. Ναι. Βγαίνουν την περιφέρεια Αττικής. Α, ναι, ναι. Κυκλοφορούν όμως πανελλαδικά. Ναι. Όπως λες πανελλαδικά, ναι. Ποτέ δεν κριτικάρανε, ποτέ δεν σχολιάσανε, ποτέ δεν καυτηριάσανε καμία ομάδα από τις 3, κανένα πρόεδρο από τους 3. Ναι, βρε, άσε τώρα. Και είσαι, αφού τα ξέρεις, Γιώργο μου, δεν γεννήθηκες χθες. Είσαι ένας άνθρωπος. Τα έχει φάει. Με το χωνέψω. Τι να χωνέψω τώρα. Τι περίμενες. Να βάλει το χέρι στην τσέπη και να λαδώσει τους δημοσιογράφους. Δες λίγο τη στάση τους στη ιστορία με τον Μπακασέτα. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχει κάτι άλλο πίσω από τον Μπακασέτα. Αυτό ότι τον τιμώρησε επειδή δεν δέχτηκε. Τώρα γυρίζει. Μπράβο στον πρόεδρο. Που, ναι, που του έκανε γυμνάσια, ήξερε ο προείδεστη του Καέλτσι, ρε, θα γυρίσει με το κεφάλι σκυμμένο και τέτοια. Εδώ δηλαδή... τα βάλανε με το Σαββίδι από την όπου ξεκίνησε η ανανίωση των συμβολίων του Βαρέλα, του, πες και τον του άλλο, Κρέσπου, του Κρέσπου, ναι, ναι. Του Μπιέσεβα, ναι. Του Άντα, τα πάντα. Καθίσε. Αυτό είναι θέμα καθαρά. Κρέσπο, Βαρέλα τελειώνει, μπορεί και σήμερα δηλαδή, να ξέρετε. Αυτό το θέμα. Και θα ήθελα, αν ήταν εφικτό, να τελειώσουμε και με τον Μπίσεσβαρ μέχρι την Κυριακή. Λέω εγώ προσωπικά, ρε παιδί μου. Το συγκεκριμένο που τον έχω έτσι μια δυναμία. Δεν μπορώ να έχω δυναμία σε κάποιον παίκτη. Είπες, ακολουθούν 4 παιχνίδια συνεχόμενα. Μέσα στην Τούμπα. 30-31 μπαίνει η εμβόλυμη, ημέρα Τετάρτη νομίζω, πρέπει να είναι, του Ιανουαρίου, το μάτς. Η επιστροφή των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο για να πάρουν, να γυρίσουν τότε από ό,τι λέει η παλιά καινή διαθήκη. Έξω από τα τείχη της Ιεριχού, δηλαδή, που σαλπίσαν και φωνάσαν και πέσαν τα τείχη. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έτσι και εμείς πρέπει στα 4 και τα υπόλοιπα παιχνίδια εδώ μέσα... Να μην πέφτει καρφίτσα. Να μην πέφτει να γεμίσει και το προάβλιο της Αγία Βαρβάρας. Ακριβώς. Αυτή είναι η αντίσταση στην τραμπάλα της Λαμογιάς τους. Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε εμείς απέναντι. Με φωνή, με πάθος, με τρέλα. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει. Τόσα χρόνια τα οποία κυβερνούσαν, κινούσαν τα νήματα για να προωθούν τις ομάδες τους. Εδώ τιμωρήσανε μία μέρα να κλείσει ο σταθμός του Τσουκαλά που γύρισε και πέταξε αυτή την ιστορία. Ναι, ναι, το ρατσιστικό να πούμε επίσης. Εάν το έκανες εσύ, ο σταθμός σας, ο Λίπος θα έγινε πια ένα μήνα. Μαύρο χιόνι. Έγινε Γιώργο μου. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ. Yeah. Πάμε yeah. παρακάτω. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Καλημέρα στο λαό, ναι. Καλά και εσύ, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα γόρι μου, μου σου. Έλα γόρι μάκι μου, έλα. Έλα γόρι μου, παλικάρι μου, Κωστή. Καλώς το Φωτιάδη. Έλα αγόρι μου. Κουμπάρε μου, μπορτζόνο κουμπάρε μου, στο λέω και στα ιταλικά. Ειδικά το κουμπάρε είναι ιταλική λέξη 100%. Κωστή, θέλω να μου δώσεις το δικό μας το χορηγό, του τηλέφωνο του Βαρβική Δυθιάς μου για τάμπλετ, για αυτό να τον έχουμε. Υπάρχει τηλέφωνο. Παίζει συνέχεια το σποτ. Ναι, το σποτ παίζει, αλλά τηλέφωνο δεν παίζει.
Να έχει από κάτω. Και τηλέφωνο παίζει στο σποτ. Παίζει. Παίζει, ξέρω. Γνωρίζει το να μου το δώσετε και να μην ξανακάνω. Θα στο πω σε λίγο. Θα στο πω σε λίγο. Θα το πει σε λίγο. Εντάξει, έγινε να ανέβω επάνω. Εντάξει. Έγινε, καλημέρα. Άντε, άντε, φίλια, να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σου Κωστή, καλημέρα. Καλό το παιδί, καλό το μπούχε ο νερό. Μπιχλιμπιδό νερό. Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς τίποτα. Θέλω να σου πω, δεν έχω αναγνώριση. Και χθες τον Σβαρτζενέγκερ τον θυμήθηκα μετά από 4 χρόνια. Για κάποιο λόγο έχω κάψει μια φλάντζα μες στο μυαλό. Δεν ξέρω γιατί. Την έχω καμένη πάντως. Να ξέρεις. Για πες. Λοιπόν, με τη φυγή του. Την μεταγραφή να μην φύγει ακριβώς. Φυγή, έφυγε. Τι, δεν χρειάζεται να ομορφαίνουμε έτσι. Έφυγε, τέλος. Του πρίγκο. Έφυγε. Ναι. Καταρχήν δεν πρέπει να είμαστε μίζεροι, μηδενιστές και αχάριστοι. Όχι. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ. Τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε. Πρόσφερε, ούτε απαξίωση στον παίκτη. Τώρα για το χαρακτήρα του. Okay, το ότι προτίμησε τα λεφτά. Μην κάνουμε αυτά, κάποιοι από εμάς μην κάνουν αυτά που κοροϊδεύαμε σε άλλες ομάδες. Έτσι. Ούτε απαξιώνουμε. Απλά θέλω να σεβαστείτε κι εσείς το εξής. Κυριακή Τρίπολη. Πρίγιοβιτς, τέλος. Αυτό ακριβώς. Είπα, μην γίνουμε σαν τις γκόμενες που μετά το χωρισμό πιάνουν και μυρίζουν τα πουκάμισα του άντρα που τα έχει αφήσει την, να μυρίζει την κολόνια. Όλα, και πιάνουν και χαϊδεύουν να πούμε τις μπλούζες του. Πάω, σε παρακαλώ, φίλε. Πάνω απ' όλα είμαστε πάω. Σε παρακαλώ. Συνεχίζεται η προσπάθεια και ο αγώνας για να είμαστε το Μάιο πρωταθλητές σε ένα πρωτάθλημα που οι αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν οι ομάδες πλην του λεκανοπεδίου και των τριών του είναι τεράστιες. Και στην προκειμένη περίπτωση ο μόνος διεκδικητής, επειδή είναι η δική μας ομάδα που δεν είναι του λεκανοπεδίου, το χαϊδεμένο παιδάκι τους, ένα από τα χαϊδεμένα παιδάκια τους, είναι ο αγώνας δύσκολος. Μου ήρθε προχθές, Κωστή, μια φλασιά, ναι, πως για να καταλάβει ο κόσμος, ας πούμε, μέχρι πού φτάνει το 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ναι. Θυμάμαι όταν ο Μήτρογλου, ας πούμε, ήταν στον Ολυμπιακό και έβαζε τα γκολ, που έβγαζε τα πιστόλια και έκανε εκείνη το χαρακτηριστικό πανηγυρισμό. Εντάξει, κανένας από εμάς ποτέ δεν στάθηκε. Ναι, και λέγανε ο πιστολέρο, ο καθός πιστολέρο κτλ. Ήτανε μια κίνηση πανηγυρισμού που... Okay, το κάνουν κι άλλοι στον κόσμο. Δεν είναι, δεν στον λέγε. Ναι. Θυμάσαι ποτέ να τιμωρήθηκε επειδή πανηγύριζε έτσι? Όχι, βέβαια. Όχι. Θυμάσαι λοιπόν ότι τιμωρήσανε τον Κλάους Αθανασιάδη που μέσα στο Καραϊσκάκι που είχε σκοράρει το 0-1 σε εκείνο το παιχνίδι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ 1-2 και φύγαμε στους 5 βαθμούς. Θυμάμαι. Που πήρε την μπάλα. Τον τοξοβόλο. Ναι. Όχι. Που επειδή έκανε τον τοξοβόλο. Α, για τον τοξοβόλο. Ναι. Και απευθύνθηκε, λέει, στην κερκίδα ότι πετάει τα βέλη. Και είδανε. Το τιμωρήσανε από αυτό το πράγμα. Άστα, δεν θέλω να σου πω κάτι. Κόντρα σε όλους αυτούς, λοιπόν. Κόντρα σε όλους αυτούς. Σε όλα αυτά. Εγώ αν ήμουν παίκτης του ΠΑΟΚ, δύο πράγματα. Ένα, θα έβγαζα εγωισμό τώρα που έφυγε ο πρώτος σκόρερ, γιατί είμαστε ομάδα, δεν είμαστε άτομα. Δεν είναι τένις, φίλε. Δεν είναι τένις. Αυτό πρέπει να τσιγκλήσει και ακόμα περισσότερο 100% τον πιστεύω. Εγωισμό και την προσωπικότητα των, έτσι, των παιδιών, έτσι, που έχουν παραμείνει, έτσι, στην ομάδα. Ένα, δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Μάτος, ο Βιερίνια, ότι περίμεναν μόνο από τον Πρίγιοβιτς. Ναι, κρυβόντουσαν όλοι πίσω την προσωπικότητα και την παιχτική αξία, ακριβώς, του Πρίγιοβιτς. Ακριβώς. Και δεύτερον, το ότι άλλαξαν το μάτς. Ότι δεν τιμώρησαν τον Γαύρο για τα έσχη της Πάτρας. Ότι τον έχουν σε μια απόσταση αναπνοής. Ότι τον σπρώχνουν όπου μπορούν. Και άλλαξαν να με βάλουν τώρα με τρίπ. Τι θέλετε τώρα, Κυριακή? Κυριακή θέλετε με τα μεσονύχτια, 3 ώρα, 4 ώρα. Αυτό το πράγμα, φίλε, εμένα θα με τρέλαινε. Θα έλεγα ό,τι ώρα θέλετε, ρε, τους παίζω. Τι θέλετε. Φυσικά, νύχτα θέλετε νύχτα με κεριά, χωρίς προβολής. Ό,τι ώρα γουστάρετε, είμαι ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι ικανή όσο προχωρούν οι αγωνιστικές. Και αν ο ΠΑΟΚ δεν έχει απώλειες, ας πούμε, να σε βάλουν να παίξεις ξερό με χαλίκια. Κάτι θα σκεφτούν. Να σε βάλουν σε κάνα 5x5 με πλαστικό. Κάτι θα σκεφτούν. Όπως πέρσι. Ναι, το θέμα είναι ότι φέτος δεν συγχωρείται από μέρους μας καμία αγαθότητα. Καμία σε πιάνω στον ύπνο. Έτσι, υποψιασμένοι, ενωμένοι, προσεκτικά σε όλα. Σε όλα τα πράγματα. Έτσι, ψηλιασμένοι. Αυτό. Και τα αναφέρουμε αυτά γιατί βλέπουμε ότι το πράγμα, μια που λέμε για τη μεταγραφή του Πρίγιοβιτς κλπ, έχει ξεφύγει από τα καθαρά αγωνιστικά πλαίσια εδώ και πάρα πολλά 100%. Χρόνια. Όταν,
αυτοί χάνουν τα κεκτημένα και χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. 100%. Δεν μπορώ να πείσω κανέναν σας εκεί πέρα έξω ότι δεν υπήρξε δάχτυλος για να φύγει τώρα ο συγκεκριμένος παίτης και να πάει εκεί. Δεν μπορώ. Ούτε το ξέρω. Ούτε το ξέρω. Μπορεί να είναι στη φαντασία μας. Δεν το ξέρουμε, αλλά μας έχουν κάνει με όλα αυτά που γίνονται, πάλι θα ξαναπώ, με τα δύο μέτρα και δύο σταθμά και με όλες αυτές τις πονηριές που κάθε τρεις και λίγο σκέφτονται, να σκεφτόμαστε κι εμείς πλέον έτσι. Ακριβώς. Δεν είναι ότι ξαφνικά ξυπνήσαμε και αμάν, εδώ έχουν γίνει πράγματα και στο πρόσφατο παρελθόν και παλιότερα που μας δίνουν κάθε δικαίωμα να σκεφτόμαστε κάθε πτυχή. Εδώ βλέπεις, σε κάθε γωνία κοιτάμε να δούμε αν έρχεται κάποιος. Έτσι, είναι, να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε με ύποπτους, με επαγγελματίες, επαγγελματίες απατεώνες. Επαγγελματίες απατεώνες, που να πω και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Θυμάσαι λοιπόν όταν η ομάδα μας αδικούταν σοριδών και πιο παλιά, αλλά δεν απειλούσε στο θέμα της κατάκτησης ενός πρωταθλήματος. Τρίτο-τέταρτος. Δεν ασχολήθηκε κανένας. Όχι βέβαια. Ο συμπαθής ΠΑΟΚ, τι συμπαθής που είστε. Το χτύπημα στην πλάτη εκείνο. Ναι, ναι, αυτό ήταν το ένα το επιχείρημα, αλλά όταν βλέπανε και μια μορφή αντιδράσεων, ας πούμε, και κινητοποιήσεων, σου λέγανε, έλα μωρέ, για την μπάλα θα χωρίσει την Ελλάδα στα ναι. δύο. Μην κάνετε έτσι αλήθεια, για την μπάλα. Ε. Βλέπεις λοιπόν... Τώρα για την μπάλα τώρα χαλάνε τον τόπο, έτσι. Ότι έξι. Αυτά τα λυσασμένα τα σκυλιά, που παρόλο που λένε ότι είναι και χορτάτη, που μόνο χορτάτο τελικά δεν είναι ένα λυσασμένο σκυλί, γιατί είναι λυσασμένο. Δεν έχει το αίσθημα του κορεσμού και της πείνας που έχει. Ένα normal και υγιής οργανισμός. Ξέρουν τι θα γίνει εφόσον πάρουμε το πρωτάθλημα. Ξέρουν. Πολύ χειρότερα πράγματα και στο προσκήνιο και ειδικά στο παρασκήνιο, Κωστή. Γι' αυτό λέμε και κλείνουμε. Πρέπει να ξέρουμε και ποιοι είναι οι αρκούδομπουχες ο νερόκολοι και μακριά από αυτούς. Αγόρι μου. Μακριά. Φιλιά. Γεια. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Φυσικά. Διπλό στην Τρίπολη. Αυτό. Πάμε σε διάλειμμα, σε τέλος πρώτης ώρας, υπενθυμίζοντας, Ψαραγορά Αιγαίων. Τα προϊόντα εκεί ζυγίζονται, καθαρίζονται άμεσα, δωρεάν, υπέροχα, ψήνονται, τηγανίζονται επιτόπου με μια ελάχιστη επιβάρηση και στην Ψαραγορά Αιγαίων, στην Αγίου Δημητρίου και στο Ρεόκαστρο. Καταπληκτικά πράγματα, όσοι πήγατε μείνατε ενθουσιασμένοι, φρεσκότατα, μιλάν τα ψάρια, σπαρταράνε, στον πάγκο του δεν βάζει τίποτα το οποίο δεν είναι μέρας. Η οικογένεια Ιωαννίδη, να ξέρετε, εγγυημένα πράγματα. Φυσικά. Νούμερο 1 προορισμός για τα κορυφαία ψωμιά, για γλυκά, το πρωί με καφεδάκι, τυροπιτοειδή πριν πάτε στη δουλειά, αλλά και το μεσημέρι με τις ψωμάρες τους και βέβαια τα γλυκά, τα υπέροχα και οι τούρτες τους και το παγωτό τους, όλα πεντανόστιμα. Νικολαίδης στην Καραολή και Δημητρίου, 237 και 163. Ό,τι πάρετε είναι εκλεκτό και εξαιρετικές τιμές. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Με ρώτησε και το τηλέφωνο πριν ο Φωτιάδης, 761-094. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Και αν έχουμε δώσει δώρα, πέρσι ξεπεράσαμε τις 4.000 ευρώ στα δώρα όλη τη χρονιά. Και φέτος ετοιμαστείτε. Τώρα έχει stock out, περνά τη βόλτα σας, βρίσκεται σε εξαιρετικές τιμές. Πράγματα τα οποία θέλετε από το πιο μικρό gadget μέχρι και το πιο μεγάλο. Παμπουκίδης Νικολαίδης Electronet. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Εδώ για τη δεύτερη ώρα. Πάμε, 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 πάμε. Μπουκάραμε, μπουκάραμε, μπουκάραμε. Εδώ είμαστε. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή τρώτε και ζαλίζεστε. Χάνετε το τόπι. Μελωδίες πεανίζουν στα αυτιά σας. Την ώρα που κόβετε την παντσετούλα και τη βάζετε γλυκά γλυκά στο στόμα. Να εφρανθεί ο ουρανίσκος, να τρέξουν τα σαλάκια, να πλημμυρίσει... το στομαχάκι σας με ωραία πράγματα. Φυσικά, 705-750 ξέρετε σε ένα καταπληκτικό ανακοινισμένο χώρο. Μην ξεχνάτε αυτοκίνητο ελληνικό και όχι από πού, όταν λέω ελληνικό, όχι ελληνική μάρκα, έτσι, ελληνικά εδώ. Αφίτσα Ντεκίδη, εγγύηση ατρακάριστου, γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων, δεκτός έλεγχος σε όποιο συνεργείο θέλετε, χρηματοδοτικά προγράμματα, 21 χρόνια Αφίτσα Ντεκίδη. Απέναντι από τα Τζάμπο, εκεί στο Ρεόκαστρο ανεβαίνοντας. Απέναντι από τα Τζάμπο γράφει Αφή Τσαντεκίδη, Τσαντεκίδης Cars. Μπαίνετε και επιλέγετε. Απόλυτα εγγυημένα. Εννοείται για οποιαδήποτε ανακαίνιση, για οποιαδήποτε μετατροπή του χώρου σε Airbnb, 5 γραμμές έρχομαι αμέσως. Δημητριάδης Group 323-003.
Τηλεφωνείτε και για όποιο τεχνικό πρόβλημα, εκεί ενημερώνεστε, έρχονται τα μαστόρια του σε γραφείο, σε σπίτι, σε δουλειά, σε εξοχικό, οπουδήποτε, οπουδήποτε, και σας λύνει όλα τα προβλήματα. Τεράστιες συνεργασίες έχει κάνει η Δημητριάδης Group και εδώ, σε πολύ μεγάλα ξενοδοχεία, σε μεγάλα καταστήματα, αλλά και στην Αθήνα. Δημητριάδης Group 323-003. Πάμε, πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Συζητάμε το μυαλό μας στην Τρίπολη. Τελειώσαμε, Πρίγιοβιτς, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλος αυτό. Το να χάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια, το να είναι το μυαλό μας εκεί και όχι στο μάτς της Τρίπολης, είναι λάθος. Είναι λάθος, λέω εγώ. Ωραία, εσείς μπορείτε να θέλετε να μυρολογήσετε πάνω από τις φωτογραφίες του Πρίγιοβιτς. Δεν θα κάνω. Δεν θα παίξω αυτό το παιχνίδι. Δεν θα παίξω αυτό το τρυπάκι. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Γνωρίζετε. Ναι. Ποια είναι η διαφορά, Κωστή, μιας αρχοντικής νίκης 0-1 με μιας 0-2 νίκης χαλαρή? Η διαφορά είναι ένα γκολ βασικά, σε αυτά που είπες. Κωστή, ναι. Είναι ένα γκολ. Έχουν ένα κοινό καταρχάς, ότι είναι νίκη και οι δύο. Νίκη. Η διαφορά, ξέρεις ποια είναι, ότι η αρχοντική νίκη είναι ότι, οκ, νικήσαμε, προβλημάτισε ίσως η ομάδα, αλλά πάλι νικήσαμε. Η νίκη όμως με 0-2, έτσι άνετη, πώς να σου το πω, στο ημίχρονο να είναι 0-2, ναι, και στο δεύτερο απλά να κρατάς την μπάλα και να περιμένεις να τελειώσει το μάτς, δείχνει μια απάντηση ότι, ξέρεις, εμείς μέσα στην κρίση, ας πούμε, Μανώλη μου, βγήκαμε πιο δυνατοί. Ας πω ένα και πράγμα. Έχουμε ένα τσούμπα Ακμπομ που έβαλε και ένα γκολ και είμαστε ακόμα καλύτεροι. Νίκη, νίκη, και δεν με απασχολεί ούτε πώς, ούτε πότε, ούτε τι. Εννοείται θέλω να μπω μέσα, δίνεις, και να είναι 0-2 στο 20, εννοείται θέλω. Ακριβώς, λοιπόν, αλλά και, δηλαδή αν έρθει η νίκη, είναι 0-0 μέχρι το 89 και αμολύσει, να πούμε, ο Άρντα ένα σούτ έξω από την περιοχή, ξέρω εγώ, ή ο Μπίσβαρ κάνει μια λόμπα, ή ο Βιερίνια, και κερδίσουμε στο 90, τι θα πω, όχι. Όχι, είναι νίκη. Τρίποντο, ναι, εννοείται. Ότι θέλω να είναι εμφατική, να είναι κοφαντική, να δώσει για μηνύματα. Ακριβώς αυτό εννοώ. Οκ, okay, αυτό θέλουμε. Θέλω. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό. Μπορούν, μακάρι ας το κάνουν. Να γουστάρουμε όλοι μαζί. Να γουστάρουμε. Απλά ακόμα, δυστυχώς δεν το έχουν αποδείξει πριν από την αρχή, δηλαδή εκτός από την αρχή, στα παιχνίδια που είχαμε στην Ευρώπη, αλλά και μερικά ελληνικά ματς στην Ελλάδα. Δεν έχουμε παίξει μπάλα φέτος. Ξεκάθαρο. Σκέψου λοιπόν και να παίξουμε. Εγώ θεωρώ ότι μετά από το διάλειμμα, μετά από τη σφαλιάρα στην Πάτρα, που στην ουσία μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, έτσι, αν προκριθούμε, που θα προκριθούμε, θεωρώ ότι θα παίξουμε και μπάλα στο δεύτερο γύρο. Η ομάδα θα παίξει και πιο ομαδικά. Η ομάδα πρέπει να βγάλουν χαρακτήρα όλοι τώρα, όλοι. Αυτό το κάνει και η ομάδα να παίξει μπάλα, αλλά το κάνει νομίζω και 8 βαθμοί που έχει διαφορά. Άλλο να έχει 3 και να αγχώνεσαι κάθε μέρα, και άλλο 8. Φυσικά. Τουλάχιστον αν φύγεις αλόβητος από εκεί. Ας κρατήσουν λοιπόν τη διαφορά και ας την ανοίξουν την ψαλίδα κιόλας. Φιλιά, Μανόλο! Φιλιά! Λοιπόν, θέλω να με βάλεις όλες τις σκληρώσεις που έχεις σήμερα. Έγινε, μπήκες όλας. Φιλιά, γεια! Ναι, καλημέρα! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Καλώς το. Έκανε διαμαρτυρία για ένα αλλαγή διατητή ο ΠΑΟΚ? Όχι. Όχι. Χθες δεν είχε κληρωθεί που με ρωτούσατε. Ναι, αυτό το παλικαράκι τώρα, ένας σκουλάς, όταν βλέπω για πρώτη φορά σφυρίζει. Δεν έπρεπε να κάνει διαμαρτυρία. Ναι. Εκ των προτέρων, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Έτσι πρέπει να λειτουργεί, έτσι, έτσι, πλέον ο ΠΑΟ. Ποιος είναι ο βοηθός, ο πρώτος, ο δεύτερος, ποιος είναι? Η κουρουμπίλια. Το ξέρουνε. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, το ξέρουνε, Κωστή. Βεβαίως, το ξέρουν. Ξέρεις τι έχει κάνει αυτός, όργια κατά του ΠΑΟ. Ο ένας είναι ο Κωνσταντόπουλος είναι η κυρία, και η άλλη είναι η Κουρουμπίλια. Αυτός ο κύριος, πώς το λένε, ναι, δεν, ναι, ξέρω. Ναι. Γιατί δεν διαμαρτυρηθήκανε? Είναι καλός βοηθός. Δηλαδή, άμα ακυρώσει κανένα γκολ του Τζούμπα που είναι από το κέντρο, θα είναι καλός βοηθός αυτός? Δεν διαμαρτυρόμαστε εμείς. Εμείς είμαστε υπεράνω. Το σκοπός, ωραία, είναι πριν γίνει η ζημιά, όχι μετά. Το σκεπτικό, ναι, τους δεν με αρέσει. Ναι. Εμένα προσωπικά. Δεν με αρέσει καθόλου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πρώτα-πρώτα θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι σε όλα τα κέντρα αποφάσεων. Σε όλα. Το 13-3 πώς έγινε να γίνει το παιχνίδι που ήθελε το 3 και δεν έγινε αυτό που ήθελε να γίνει το 13. Άρα ζει και βασιλεύει το παρασκήνιο. Δηλαδή. Ζει και πώς ο ένας γύρισε τις αποφάσεις. Είσαι κάτι. Είσαι κάτι. Αν είσαι κάτι, δείξω μας. Έγινε, Παναγιώτη. Λοιπόν,
Και ένα τελευταίο που θέλω για την ομάδα, γιατί την ομάδα μόνο έτσι μπορώ να την αγγίζω. Το νου σας καλά, ρε Μάγια. Έτσι, 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 έτσι. Φιλιά! Γεια σου Παναγιώτη! Γεια σου Παναγιώτη! Καλημέρα σας! Έχει βάλει πολύ ωραίο ποστάρισμα, έχει βάλει ο Κολομπάμπουε για τον Αστέρα Τρίπολης στην ομάδα. Ναι, καλημέρα! Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Θανάση Ιεροψάλτη. Έλα, έλα! Τι κάνεις Ιεροψάλτα? Καλά είσαι. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Καλή χρονιά, υγεία σε εσένα και στην οικογένεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Με πολλά τερι ρεμ. Πλάγιους δεύτερους. Λοιπόν, λίγο στεναχωρέθηκα με σένα απόψε. Να μου πεις. Σήμερα. Γιατί, πες μου. Για την αναφορά σου στο Μπρίγιοβιτς. Για την αναφορά μου στον Μπρίγιοβιτς. Ναι, τι σε στενοχώρησε, πες μου. Δηλαδή που αναφέρθηκες. Πες μου, πού διαφωνείς, πού διαφωνείς. Διαφωνώ. Ναι. Θα πρέπει σαν οπαδί, ναι, ορισμένες παθογένειες να τις καταργήσουμε, να τις ξεπεράσουμε. Οφείλουμε πάρα πολλά στο Σαββίδη. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πάβει να είναι και ένας επιχειρηματίας που προσπαθεί για το καλό της εταιρείας του ΠΑΟΚ το καλύτερο. Πού διαφωνείς, σε ποιο σχόλιο δικό μου διαφωνείς όσον αφορά στον Μπρίγιοβιτς? Ότι προσπαθούμε να τον αποδομήσουμε. Πότε έγινε αυτό? Για τα λεφτά και τα λοιπά. Πρόσεξε, επειδή δεν έχεις ακούσει προφανώς όλες τις μέρες τι λέω. Σε ακούω κάθε μέρα. Άρα έχεις ακούσει που είπα. Δεν πάμε να απαξιώσουμε κανέναν. Σεβόμαστε αυτά που προσέφερε. Αναγνωρίζουμε ότι θα είναι ανέντιμο να βγούμε τώρα και να πούμε έλα μωρέ ποιος Μπρίγιοβιτς. Αυτό το λέω 4-5 μέρες. Ένα αυτό. Δεύτερον. Εγώ αναφέρομαι, ναι, στο σημείο, ναι, που λες ότι έπρεπε να πέσουμε να σε προσκυνήσουμε. Προφανώς και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ακριβώς. Διαφωνείς αυτό? Έτσι. Διαφωνείς ότι έπρεπε να... Νομίζω ότι το ίδιο, θα το ήθελε ούτε ο ίδιος ο Μπρίγιοβιτς αυτό το πράγμα. Ωραία. Ακόμα δεν έχω καταλάβει που διαφωνείς μαζί μου. Διαφωνώ, ναι, διαφωνώ ότι όλα τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Και για τις παθογένειες που αναφέρθηκα. Πάλι δεν έχω καταλάβει όμως. Δεν έχεις καταλάβει. Σε ποιο σχόλιο δηλαδή διαφωνείς μαζί μου για τον Μπρίγιοβιτς? Που είπα ότι πρέπει, τέλος, πρέπει να κοιτάξουμε την ομάδα μας από εδώ και πέρα. Ναι. Όπως δεν είναι σωστό να κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι, αλλά μόνο την ομάδα μας. Σωστό. Όπως αυτό είναι, ναι, σωστό να μην θεωρούμε κανέναν παοξί. Μόνο οι παοξίδες είμαστε εμείς. Φυσικά, αυτό τι, αλίμονο. Όπως είναι λοιπόν σωστό να βλέπουμε το σημερινό το ποδόσφαιρο στην πραγματική του τη διάσταση, έτσι είναι σωστό, ναι, και να μην πιστεύουμε ότι αμέσως ή να πιανόμαστε από οποιαδήποτε ανακοίνωση, είτε ΠΑΕ, είτε εφημερίδας, είτε δημοσιογράφου. Διαφωνείς μαζί μου ότι έπρεπε να αναφέρεις σε μία ράδα να πει ένα ευχαριστώ στον Σαββίδη? Δεν ήταν unfair εκ μέρους του, δεν ήταν εκ μέρους του, ναι, απρέπεια. Αναρωτήσω γιατί δεν το έκανε. Δεν το έκανε γιατί ο Σαββίδης προσπάθησε με κάθε... Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το θέμα ήταν φάουλ. Φάουλ? Ναι, ναι. Δεν ήταν εντάξει. Έστω και δεν τυπικά, επειδή αυτός ο άνθρωπος... Γιατί, αφού ο άνθρωπος υποτίθεται κιόλας ότι δεν είναι ο Σέρβος ο κλασικός, μεγάλωσε στην Ελβετία, τα είχαμε πει πολλές φορές αυτά, διαφορετικός χαρακτήρας. Τι παράπονο έχει από το Σαββίδη? Δεν του συμπεριφέρθηκε σαν πατέρας εδώ, δεν του έκανε δύο φορές αύξηση, δεν κοίταξε να το τάχει όλα τακτοποιημένα? Πλησιάζει, όλο και περισσότερο πλησιάζει. Σε τι πράγμα? Είναι ορισμένα πράγματα που δεν μπορούν να υποθούν στον αέρα. Τέλος πάντων. Okay. Εγώ πάντως δεν κατάλαβα που διαφωνούμε, δεν πειράζει. Okay. Χαίρομαι μόνο που τα είπαμε. Αυτό το σημείο. Ναι. Εντάξει. Ότι δεν έπρεπε να... Δεν έπρεπε. Εσύ λες ότι καλώς έκανε και δεν τον ανέφερε τον Σαββίδη, αυτό λέμε? Αυτή είναι η διαφωνία. Όχι, εγώ λέω γιατί δεν τον ανέφερε. Δεν τον ανέφερε γιατί προσπάθησε να του χαλάσει τη μεταγραφή ο Ιβάν. Ήθελε να μείνει εδώ. Αυτό. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Τι άλλο παράπονο να έχει εδώ πέρα, κοίταξε να τον έχει τακτοποιημένο. Ξέρεις κάτι, αν ξέρεις πες το, δεν έχω. Γιατί εγώ δεν ξέρω. Υπάρχει κάτι άλλο, είχε κάποιο άλλο παράπονο? Αν ξέρεις, μίλα. Είναι πολύ παράξενο πως έτσι απότομα σηκώθηκε με μεγάλη χαρά και πήγε και στο Ντουμπάι. Άλλο, αυτό το ότι μπορεί κάποιοι να ξεσήκωσαν το μάνατζερ να φύγει ο παίκτης, εντάξει, οκ. Έγινε, Ιεροψάλτα μου, να σε καλά, να σε καλά. Εντάξει, προσπαθώ πολλές φορές, δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε πάντα. Αλλά θέλω να μου λέτε, είπες αυτό, διαφωνώ που λες ας πούμε ότι ο Κουλούρης
ότι είναι άλλο το βάρος της φανέλας. Θέλω πολλές φορές να καταλάβω, αλλά μερικές φορές δεν μπορείτε να μου δώσετε. Ή εγώ δεν αυτό, ή ξέρω εγώ. Ναι, ναι, καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα σας. Μας ακούτε? Πάρα πολύ ωραία τα είπατε, πάμε στον επόμενο. 2310-287-888. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς στη Νέα Υόρκη. Σε κατάλαβα. Άντε ρε, μας πρίξατε με τον Μπρίγκοβιτς και με τον Μπρίγκοβιτς, μας πρίξατε, μωρέ. Τα πάμε, τελειώσαμε με αυτό. Είπαμε... Πέθανε ο βασιλιάς, ζήτησε... Πάμε, μπράβο. Κυριακή Τρίπολη, αυτό είπαμε, Ανδρέα. Τελειώσαμε με αυτό. Παναγία μου και Χριστέ μου, Παναγία μου, πέτα, πήρε τα λεφτά του, πήραν τα 10. Την Παναγία και τον Χριστό, άστους για πιο σημαντικά πράγματα, άστους. Τα πάμε. Ναι, αυτό λέω. Τελειώσαμε με τον Μπρίγκοβιτς. Είπαμε αυτό σήμερα. Πάμε παρακάτω. Ζήτω βασιλιάς. Ακριβώς. Τελειώσαμε. Άκου τώρα. Σε πήρα να σου πω. Ανοίξαμε καινούριο σύνδεσμο στη Νέα Υόρκη. Την Τρίτη που έπαιζε ΠΑΒ και Παναχαϊκή. Σοβαρά. Καινούργια γένεια. Μπράβο. Πήγανε από τους Πόντιους και πήγανε σε άλλο. Α, ναι, μου το είπες και την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ναι. Το ανοίξατε κιόλας. Ναι, ναι. Ναι, το ανοίξανε χθες την Τρίτη. Ωραία. 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 Ήρθε και ο Τσακαλώτος στο παλιό, στο καινούριο. Εντάξει. Και τον βρίσανε, okay. Τον κάνανε. Εντάξει. Τι θα το κάνουν, δεν τον βρίσουν. Ναι. Άκου τώρα. Δεν θα τον βρίσουν. Πήγε ο αδερφός μου. Εδώ ο αρχηγός του την άλλη φορά έλεγε Merkel, ναι. Go away, go back. Και τώρα τεμενάδες. Ναι. Σκύβουμε τη μέση μας. Πήγε ο αδερφός μου, άκου, ο αδερφός μου μένει στην Πάτρα. Και τώρα πήγαινε στον αγώνα. Ξέρεις τι μείνει, στον Αράκο. Δεν είναι πάω καν αυτή, ρε. Προπόνησε να κάνετε, λέγε, την Κυριακή. Ναι. Αμάρα, αδερφέ μου, λέει, και αμέσως. Άρα έχουμε ένα κοινό. Προπόνησε. Τα αδέρφια μας μένουν στην Πάτρα. Κάτι μας δένει. Ναι, ναι, δεν είναι πάω ξύς. Δεν είναι πάω ξύς, όμως. Ρώτησα και με λέει, είμαι Ολυμπιακός και λίγο Ηρακλής. Ο αδερφός σου. Ο αδερφός σου. Ναι, δεν είναι πάω καρά. Προπόνηση, λέει, κάνουν. Ναι, είναι πατρινός. Τα πάμε αυτά. Τα πάμε αυτά. Είναι παλιά και ξινά στα φίλια. Τώρα προπόνηση κάνανε, λέει, για τον αγώνα της. Τα πάμε αυτά. Και για τον Μπρίγκοβιτς είπαμε και για την Μπάτρα, ναι, τώρα μπροστά. Ανδρέα μου, μπροστά έχουμε μάτς με την Τρίπολη, Ανδρέα. Ναι, ναι, προπόνηση. Ναι, προπόνηση κάναμε με την Μπάτρα. Αυτό ήταν. Ναι. Έγινε, Ανδρέα. Ποιος είναι ο δρός αστέρας. Θα κερδίσουμε, ρε. Με την πανέρα που μέσα τους καθαρίσουμε όλους. Έτσι σε θέλω, έτσι. Γεια σου, Ανδρέα, φιλιά στο Bronx. Πες τα παιδιά από το σύνδεσμο, αν θέλουν να πάρουν, να επικοινωνήσουν, να πούν τα τηλέφωνά τους, να μιλήσουμε εδώ, έτσι ό,τι θέλετε. Να το προμοτάρουμε το πράγμα. Να προωθήσουμε το σύνδεσμο, τον καινούριο σύνδεσμο στη Νέα Υόρκη. Έχω τη φανέλα που έχει και το σήμα των ποντίων στο μανίκι. Πάρα πολύ ωραία, μου την είχαν στείλει τα παιδιά από εκεί. Έτσι, όπου υπάρχει παοκτσάκι στον πλανήτη. Και μάλιστα όσο πιο μακριά από την πατρίδα, όσο πιο μακριά από την πόλη, τόσο πιο δυνατά και η φλόγα. Γι' αυτό που δεν μπορεί να επισκεφτεί κάθε μέρα. Γι' αυτό που δεν μπορεί να έχει. Έτσι. Τους ανθρώπους στο εξωτερικό που αγαπούν τον ΠΑΟΚ, τους κρατάει ζωντανούς η αγάπη για την ομάδα. Και ευτυχώς πλέον τα μέσα είναι τέτοια που και μέσα από τα συνδρομητικά, και μέσα από το Skype, και μέσα από το κινητό, και μέσα από τις εφαρμογές, και μέσα από όλα αυτά μπορούν να έχουν επαφή. Παλιότερα δεν. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Κωστή, πραγματικά ο προηγούμενος τι ακριβώς ήθελε να πει. 5 λεπτά προσπαθούσα να μας πει. Δεν τι. Κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Προσπαθώ, δηλαδή, πραγματικά. Αν ξέρεις κάτι, ρε άνθρωπε του Θεού. Ναι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μην μας κουράζεις 5 λεπτά. Τι, δηλαδή, πιο φανερό από αυτό το πράγμα που έκανε πέρυσι ο Μπρίγκοβιτς, Φλεβάρι μήνα, όχι Ιανουάριο λέμε. 23 Φεβρουαρίου, δύο μέρες πριν το μάτς με τον Γαύρο. Πάλι ήθελε να φύγει για τα λεφτά στην Κίνα. Και του είπε ο Σαββίδης, από 850.000 πάρει 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή, τι έπρεπε να του κάνει ο Πάουκ, να του δώσει τα οπίστια του, okay, να... Αυτό μου γράφει και η Χρύσα, κανείς δεν κατάλαβε. Εγώ θέλω, δηλαδή, όταν διαφωνούμε κάπου, θέλω να μου λέτε, διαφωνώ με αυτό μαζί σου. Δεν είμαι ο Πάπας, να έχω το αλάθητο. Δηλαδή, νομίζω ότι πιο πολύ από τον Πάουκ να τιμάει αθλητές δεν υπάρχει. Δηλαδή, εδώ στην περίπτωση αυτή το έχουμε ξεφτυλίσει. Τι άλλο να κάνει, δηλαδή, ο Πάουκ. Και τι ήθελε, δηλαδή, ο Μπρίγκοβιτς, εν μέσω της χρονιάς που αφήνει την ομάδα πάνω στο κρίσιμο σημείο μετά από 34 χρόνια που πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Να του πούνε, ναι, αγόρι μου, τι θέλεις, φύγε, βεβαίως, πάνε στην Αραβία, πάνε στο Κατάρ, πάνε όπου θέλεις. Δηλαδή, ναι, πραγματικά είναι, δεν είναι, δηλαδή είναι τρομερό πώς υπερασπιζόμαστε τους πάντες εκτός από τον ΠΑΟ. Μπορούμε να υπερασπιστούμε τους πάντες εκτός από τον ΠΑΟ. Είναι φοβερό. Ας πάει στην ευχή του Θεού, τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την προσφορά του. Βεβαίως πληρώθηκε αδρά. Η τιμή του όταν τον πήραμε ήταν στα 2 εκατομμύρια και εκτοξεύτηκε στα 10. Φυσικά, μέσα από τον ΠΑΟΚ εκτοξεύτηκε. Και σαν παίκτης εδώ.
Εδώ ο Σαμπέκτης. Χάρη στο Λουτσέσκου βελτιώθηκε. Φυσικά. Γιατί δεν έπαιζε συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Έτσι. 6-7 μάτς πέρσι. Θυμάμαι ο Κουλούρης ξεκίνησε βασικός αντί για τον Μπρίγιοβιτς. Τον έβαλε για να στρώσει. Τον βελτίωσε Σαμπέκτη. Έτσι. Δηλαδή, έζησε πράγματα εδώ. Έπαιξε για μια ομάδα που τον έκανε καλύτερο παίκτη. Που τον γέμισε λεφτά. Μέσα από τον ΠΑΟΚ ήρθε αυτή η πρόταση. Μέσα από τον ΠΑΟΚ έπαιξε Μουντιάλ. Έτσι. Τέλος αυτό όμως. Τελειώσαμε με αυτόν. Για να μην γυρίζουμε πάλι σε αυτόν. Είπα. Τελειώσαμε. Την Κυριακή έχουμε να παίξουμε με την ομάδα του ανθρώπου που μας έδειξε τα μικροσκοπικά του μπαλάκια. Βεβαίως. Κύριος Καλτσάς. Του προκλητικού αυτού ανθρώπου. Του Ιγκλέσιας που πατάει συνεχώς πόδια, αστραγάλους, λαιμούς και οτιδήποτε βρώμικο υπάρχει. Του κύριου Μποροβίλου, ο οποίος αποδεδειγμένα, έτσι, με βάση τα ελληνικά δικαστήρια, κανόνιζε παιχνίδια. Βεβαίως. Επίσης, δεν το λέμε εμείς. Τα δικαστήρια τα λένε, έτσι. Έπρεπε η ομάδα του να είναι όχι στη Β' στην Ε κατηγορία. Με αυτή την ομάδα παίζουμε, να μην το ξεχάσουμε, πρέπει να μπουνε σαν σκυλιά. Όπως το λες. Όπως το λες. Και οι παίχτες και οι προπονητές. Για πολλούς λόγους. Οι παίχτες είναι στην κερκίδα όλοι. Πρέπει να έχει κόσμο ΠΑΟΚ, εγώ δεν καταλαβαίνω ούτε από προβοκάσεις ούτε από οτιδήποτε. Πρέπει ο κόσμος σε αυτό το παιχνίδι να είναι και όσο το δυνατόν περισσότεροι να οφείσουν την ομάδα προς την νίκη. Και τα μάτια του 14. Έτσι. Είμαστε ΠΑΟΚ, ούτε πρίγιο. Όχι ρε, τι είναι αυτά. Τελειώσαμε με αυτό. Τελειώσαμε με αυτόν. Εγώ έβαλα τελεία. Δεν θέλω. Τέλος. Να πάει στην αισθή του Θεού. Και να θα ασχοληθούμε με το ποιος θα έρθει, θα ασχοληθούμε από την Κυριακή. Το βράδυ και μετά. Άσπομ, Καρέλης, Λιμιός, Ζαμπά, όποιος παίξει, Πέλκα. Τώρα ασχολούμε με αυτούς που είναι εδώ. Αυτοί θα πάνε να πάρουν το τρίποντο. Δεν θα το πάρει ούτε ο Μπέρκ, ούτε ο Κεσέρου, ούτε ο Μπονατίνη. Το διπλό θα το πάρει ο Άκπομ, θα το πάρει ο Βάρντα, ο Μπίσεσβαρ, θα το πάρει ο Κρέσπο, ο Βαρέλα, ο Βιερίνια, ο Μάτος, ο Πασχαλά. Αυτοί θα πάρουν το διπλό. Τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια, εγώ δεν πιστεύω ότι κανένα από τις μεταγραφές όσες γίνουν και αν θα γίνουν. Ακριβώς. Άρα παίρνουμε το μάτς στην Τρίπολη και μετά έχουμε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια για πρωτάθλημα και κύπελο συμπεριλαμβανομένου μέσα στην Τούμπα. Τέσσερα. Σταματάμε να βάζουμε αυτόν γκολ, σταματάμε να βάζουμε τρικλοποδιές. Όλος ο οργανισμός να δουλεύει για το καλό του ΠΑΟ, Κωστή. Κάποιοι δεν δουλεύουν τελειώσαμε. Για το καλό του ΠΑΟ. Τελειώσαμε. Φιλιά. Πώς προσπάθησε ο Σαββίδης, Κωστή μου, αν ήθελε να το κάνει αυτό, θα πετούσε τα λεφτά της ρήτρας ΚΑΣ και όχι σε τέσσερις δόσεις. Καλημέρα μου, λέει Νανά. Νανούκα μου, να είσαι βέβαιη, προσπάθησε. Πραγματικά το ξέρω αυτό. Μέχρι και τελευταία στιγμή. Να χαλάσει τη μεταγραφή, να τον πείσει να παραμείνει εδώ με χίλιους τρόπους. Και το έκανε και όταν ήταν εδώ, όταν πριν τον Γαύρο πέρσι. Είπε φεύγω πάω στην Κίνα, που μετέπειτα το μάθαμε, γιατί μια αναμπουμπούλα καλώς και έγινε, γιατί πηγαίναμε να παίξουμε το μάτς που ήταν μισό πρωτάθλημα, άσχετα που πέσαμε στους τοπιούς στους απατεώνες. Λοιπόν, προσπάθησε με κάθε τρόπο. Εγώ θεωρώ ότι ο άλλος τέλος, του μπήκε η σκέψη στο μυαλό, δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει εδώ. Τελείωσε. Καλημέρα σας. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι! Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ είμαι. Έλα, ρε φίλε. Έλα, Καραγιάν. Καταστροφή. Το φιλαράκι μου, τι γίνεται. Όλα καλά. Καλά, Κωστάκι μου. Έλα. Ρε φίλε, καλά δεν μπορείς να καταλάβεις τι είσαι να σε πει ο άνθρωπος, να πούμε. Όχι, φίλε. Απλά ήταν τόσο άντρας που δεν μπορούσα να το πει. Γιατί φοβάσαι, ρε φίλε, πες το. Ότι ο Σαββίδης φταίει που έφυγε. Αυτό δεν θες να πεις. Όχι, αν είναι να μου το πει, να πω που φταίει. Πανάθεμά σας όλοι, να πούμε. Γίνεται λίγο πάω, κρε. Τι να κάνουμε, αδερφέ. Λοιπόν, ο καθένας έχει την άποψή του. Παοκάρα παίζει την Κυριακή. Πάμε να κερδίσουμε. Αυτό. Και αυτό. Όλα τα άλλα, παιδιά. Όποιος έρθει δεν μας ενδιαφέρει. Θα έρθουν δύο παίκτες, τρεις πώς θα έρθουν. Εμείς πάμε. Ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Όλα τα άλλα τώρα. Ας πρόσεχε και ο Μπρίγιοβιτς να μην ήταν τόσο παραδόπιστος. Εντάξει. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Τι να κάνουμε. Γιατί όπως είπες, φιλαράκι είναι καλός Χρυσός. Τον αγαπήσαμε, τον κάναμε, αλλά κάτι έσπασε. Όχι. Αυτό πριν. Προσέξτε, πριν φύγει, έτσι. Ξέρω, τιμά, αυτό τελειώσαμε με αυτό το θέμα. Τελειώσαμε. Άρα, ρε, μπαγάσα το πιο όταν του πήπες προχθές, ρε φίλε. Α, κοντά με φύγει το τηλέφωνο. Τι, δεν θυμάμαι, χέρια, τι. Που την έχει, λέει, τέτοιο κάρφωσέ τη στο χιό. Του δαράζει. Put the Palamar, φτιάξτε τον παίκτο Άκπομ, πόρωσέ τον και. Μίστερ, τι θα κάνω μέχρι την Κυριακή που παίζω. Put the Palamar in the snow. Όχι, βγες έξω. Ότι καλά είναι ο Ισο Λουτσέσκου, τώρα το λες το μαυρούκο το δημόσιο. Βγες έξω και κάρφωσες στο χιόνι. Βγες έξω και κάρφωσες στο χιόνι, τι να κάνει. Μάλλος. Και όποιον άλλον βρεις εκεί κάτι ψηλούς, κάτι κοντούς, κάτι με κοντήλους. Απόλυτη ευκαιρία. Κώστα μου, όταν μου παρουσιάζεται εμένα ευκαιρία, όταν εγώ θεωρώ ότι πρέπει να παίζω, όταν έρχομαι με τρέλα
και δεν έχω την ευκαιρία, γιατί πραγματικά ο άλλος που είναι στη θέση μου βάζει το ένα γκολ μετά το άλλο. Δεν μπορεί κανένας να τον κατηγορήσει επειδή τον είχε τον Μπρίγκοβιτς. Όταν λοιπόν τώρα αδειάζει το πεδίο, δεν ξέρω αν θα φέρουν τον Μπέρκ ή τον Μπονατίνη ή δεν ξέρω ποιον άλλον. Τώρα λοιπόν άρπαξε την ευκαιρία στην Τρίπολη. Τι σημαίνει να πάει να πάρει το μάτς μόνος του? Δεν με νοιάζει ποιο θα φέρουν, ποιο θα βάλει τον γκολ. Αυτό με ενδιαφέρει, φίλε. Αυτό είναι. Αυτό. Έγινε. Γιατί, Κωνσταντάν! Και, ακούστε, ναι. Αφήστε τον πάγκο και συγχωρέ. Άιντε. Φιλιά! Κάτω τα χέρια από τον πάγκο του Σαββίδη, κουφάλες. Φιλιά! 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 Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι και αυτό το μάτς της Κυριακής και όλα τα άλλα, και Πριμέρα Division και Premier League και Bundesliga και Καμπιονάτο και όλα τα μάτς, και θέλετε Β' Καπαδοκίας και θέλετε Ισλανδία Γ' Εθνική, όλα τα μάτς στο Play Cafe Sports Cafe Domino. Στέκει, χαμός γίνεται, προσκύνημα, 9.50-9.50 στην Μπότσαρη 132. Δεν υπάρχει ο κεντρικός δρόμος εκεί στην περιοχή. Στην Μπότσαρη 132 βλέπετε τις ματσάρες, το πρωί happy hour με την καφεδιά σας, εξαιρετικές τιμές, το μεσημεράκι με τα πιάτα σας, με την κρασούμπα σας, το βραδάκι ποτό, με VR προσωμιωτή στο πατάρι, έχει και κόλπο και PlayStation κονσόλα και επιτραπέζια και τραπέζια μπιρίμπα για τους μερακλείδες που γουστάρουν μπιρίμπα, αλλά και φυσικά όλα τα παιχνίδια, όλα τα μάτς. Διότι είπαμε η πιο φοβερή θεά είναι η στρογγυλή θεά. Εκεί στο Sports Cafe, Play Cafe, Domino, το στέκει το επώνυμο. 950-950 τηλέφωνο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα ρε Μάκη! Εγώ χρωστάω δανεικά, χρωστάω στην αγάπη. Εγώ μετράω αγάπη. Έρχομαι τώρα στις γραμμές και βγες και μπες. Γίνανε ανατροπές. Εδώ είμαστε. Πάντα με διάθεση, πάντα με τρέλα. Χαίρομαι να διαφωνούμε, αλλά κυρίως να καταλαβαίνουμε πού διαφωνούμε. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Αλλά δεν πειράζει. Όπου βρείτε, όλοι στα τραπέζια πάνω. Ανεβείτε, όπου βρείτε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάμε για το διπλό στην Τρίπολη. Με πίστη, με τρέλα. Όποιοι παίξουν, όποιους επιλέξει ο Ρασβάν, να αποδείξουν ότι η ομάδα δεν ήταν μόνο ένας παίκτης, τον οποίο βεβαίως οφείλουμε αρκετά πράγματα, αλλά τελειώσαμε με αυτό. Αποδείξτε λοιπόν ότι εσείς θα στέψετε πρωταθλητή τον Πανθεσσαλονίκη και αθλητικό όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Εσείς θα πάρετε το double. Όποιους επιλέξει ο Ρασβάν, περιμένουμε άνοδο από το Μαουρίσιο, που είναι καθοριστικό στο κέντρο. Περιμένουμε να ξαναδούμε τον παλιό Μάτος, ξεκούραστο. Περιμένουμε το σπουδαίο Αντρέ Βιερίνια. Περιμένουμε μεγάλα παιχνίδια και πάλι από τον Δημήτρη Πέλκα, που δεν μας έχει δείξει φέτος αυτά που μας έδειξε πέρσι, ούτε σε επίπεδο σκοραρίσματος, ούτε σε επίπεδο υψηλής απόδοσης. Δημήτρη, άρπαξε την ευκαιρία. Περιμένουμε τον Τρέλο Ντιμπιντάι, ένα μεγάλο παιχνίδι. Περιμένουμε τον Μπίσεσβαρ να συνεχίσει να μοιράζει το μυαλό του ξηραφένιο με τις κάθετες πάσες. Περιμένουμε αυτούς που θα παίξουν, τον Οζαμπάι, τον Ολυμιός. Κυρίως ο Τσούπα Ακπομ, άρπαξε την ευκαιρία, γίγαντα. Μαύρο φίδι, το δικό σου που τους έφαγε κυριολεκτικά. Βγες και ξεδίπλωσε, άπλωσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ξεδίπλωσε την πρίκα σου. Δείξε πόσο πρικισμένος είσαι. Ενώ πάνω στο χορτάρι, ποδοσφαιρικά. Πάμε, πάμε. Play Cafe Sports Cafe Domino. Μπότσερ 132, 950, 950 εκεί. 9 οθόνες, τηλεορασάρες. Και βέβαια και προτζέκτορας και πιατάρες και μπιρούκλες και ποτάρες και τα πάντα όλα. Sports Cafe στην Μπότσαρ 132. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλό στο Δουβού! Και πού αλλού? Στην ΑΕΚ 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία. Έτσι! Έτσι! Λοιπόν, μην με διακόψεις λίγο να πω τρία πράγματα. Εγώ! Μου ρίχνεις λάσπη άμα τη εμφανίσεις σου θεωρείς, δηλαδή αφήνεις υπονοούμενο ότι διακόπτω και δεν αφήνω. Μέσα να μυστήρα. Έλα. Λοιπόν, να πω ένα για τον Μπρίγκοβιτς. Ναι. Λοιπόν, δεύτερον, για τον Τσούμπα. Τέλεια. Τεσσαρά. Ναι, παιδιά, για την κούραση τελείωσε. Κορυφαίος. Λοιπόν, είναι... γεια στο στόμα σου, ρε. Γεια στο στόμα. Αυτό, παιδιά, ένα για τον Μπρίγκοβιτς. Δύο. Λοιπόν. Τέλειος. Σε πολύ ωραίος. Σε πολύ ωραίος. Προσπαθώ πάρα πολύ. Πρέπει να έχει μεγάλο ταλέντο το παιδί. Τεράστιο. Έχεις μεγάλο ταλέντο στα χείλη. Έχει πολύ αθλητικά προσόντα. Είναι πολύ γρήγορος, πολύ δυνατός. Δεν έχει το μυαλό του να πέσει.
έχει το μυαλό τους υπόλοιπους. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί να γίνει πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Μία απορία μόνο έχω. Μπορώ να σε διακόψω? Φαντάζομαι ότι θα με... Όχι, όχι, ναι, η απορία είναι πάνω σε αυτό που λες. Πάνω εύλογη, σε αυτό που λες. Εύλογη, βεβαίως. Ναι. Θα αντέξει το βάρος της φανέλας του βασικού? Θα δείξει ότι εγώ θα βάλω αυτά τα 10 γκολ στο δεύτερο γύρο? Αυτό με απασχολεί. Άλλο να έρχεσαι από τον πάγκο γκαυλωμένος να δείξει πράγματα στο 20 λεπτό στο μισάωρο. Μας έδειξε προσόντα, όντως μας έδειξε, έτσι. Ξέρεις τι θα, ναι, που θα το σκεφτόμουν αυτό που λες? Ναι. Σε μια περίπτωση ενός κουλούρι παράδειγμα, που είναι Έλληνας και έχει μεγαλώσει εδώ. Δηλαδή αυτό το παιδί, ναι, έχει ανατραφεί σε ακαδημίες στο εξωτερικό. Σωστό. Έχουν άλλη νοοτροπία. Άλλη αγγλική παιδεία έχει. Ασχέτως, ναι, που δεν είναι Άγγλος-Άγγλος. Είναι αγγλική παιδεία, βεβαίως. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Πώς είναι το άρπαξε την ευκαιρία? Catch the chance. Grab. Grab. Η γράπα φίλε. Άμα πεις και δύο γράπες. Grab group. Grab group μετά, όπως έχει τουλάχιστον. Τέλος το clutch clutch. Μας τελείωσε. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα, εγώ βλέπω να κερδίσει 1-2. Ναι. Λέω θα σκοράρει Τσούμπα και Πέλκας. Ναι. Αυτό το προαίσθημα έχω. Μάλιστα. Και πολύ να ωραία. Πω και ένα νεκροτάκι, γιατί είναι και 9.30 ώρα και μπορώ να το πολύ ουσιαστικά. Βεβαίως, βεβαίως. Περνάει ο τυπάς από την πιάτσα, όχι ταξί βέβαια. Ναι. Κοπελιά λέει πόσο πάει, λέει 50. Λέει μπες μέσα. Προχωράνε, λέει τι σου αρέσει, λέει στο σεξ. Λέει αυτή μου αρέσει, λέει σεξ με αγάπη. Ναι. Λέει αυτός, είσαι και ρομαντικιά. Και λέει αυτή, εγώ ρομαντικιά. Άντε καλημέρα. Γεια. Το χλάτς χλούτς της Τουλάρας δεν ήταν μόνο για ένα συγκεκριμένο παίκτη. Θα εξακολουθήσει να υπάρχει, δεν το καταργώ. Το χλάτς χλούτς το έλεγε και για άλλους, όχι μόνο για τον Πρίγιοβιτς. Υπήρχαμε πριν, θα υπάρχουμε και μετά, αυτό λέω. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς για να έχουμε διάλογο. Χραπ! Πάμε στον επόμενο. Ακούστηκε. Ναι! Έλα, Κωστή μου, καλημέρα. Καλώς το παιδί! Δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Παλιά φωνή, σε ακούω μονάχα τώρα. Δεν μπορεί να είναι για... τηλέφωνο. Για συνέχεια. Πολλά προς το ταρίφα. Έλα, γοράκι μου! Έλα, δε σε ενημίδικα, φίλε. Κι άλλος παλιός. Τι πάθατε, Κοίταξε να δεις, είχε ένα κακό που δυο παοξίδικες καθαρά εκπομπές μοιραζόντουσαν σε δύο ραδιόφωνα. Ας, πάντα και αυτό. Κλέβαμε πάντα. Και τον ένα και τον άλλο. Αυτό πάντα ισχύει. Με ρώτησε μια φορά. Με ρώτησε μια φορά. Για να μην λέμε, για ο Ραγκάτς. Με ρώτησε μια φορά. Ρε Κωστή, λέει, τόσα χρόνια λέει είμαστε απέναντι. Του λέω να σου πω κάτι, ρε Χρήστο. Γιατί έχουμε άριστη σχέση με το παιδί. Δουλέψαμε και μαζί, κάναμε παρουσιάσεις. Για να μην κρυβόμαστε τώρα, δηλαδή. Δεν είναι, δηλαδή, πώς να το πω, είναι θλιβερό να μην λέμε ο ένας το όνομα του άλλου. Με ρώτησε μια φορά. Είμαστε τόσα χρόνια, μιλάμε για 20 χρόνια, είμαστε απέναντι. Στο 8-10. Ναι. Και μου λέει, να ξέρεις πάντα αυτό, οι ακροατές, οι δικοί μου γυρίζουν σε σένα, με εμένα κτλ. Του λέω, τι θυμάσαι τη διαμάχη Δύση Βανδύ? Μου λέει, τι θυμάμαι. Ξέρεις, λέω, ποια έκλαιγε? Μου λέει, ποια? Η Γαρμπή. Α, μάλλον έχεις... Στη διαμάχη Δύση Βανδύ έκλαιγε η Γαρμπή, φίλε. Είναι αυτό που λέμε στους 2/3 δεν χωρεί. Λοιπόν, εντάξει τώρα, δεν είναι. Αλίμονο. Αλίμονο. Λοιπόν, να πω κι εγώ λίγο για τον Πρίγιοβιτς. Καλός χρυσός, εντάξει, επαγγελματίας γνήσιος για μένα. Τώρα για τα λεφτά φιλοχρήματος ή όχι δεν ξέρω, εγώ μονάχα ένα θα πω. Όπως τον πήραμε, γιατί στην ουσία μέσα εισαγωγικά τον κλέψαμε από τη λέγη Πολωνία, αν θυμάσαι. Τέτοια εποχή τον πήραμε. Ναι. Τότε πήγε εκεί πέρα ο Ιβάν, έριξε το πακέτο. Τον πήραμε, ομάδα του Champions League ήταν τη λέγη. Έτσι τον πήραμε. Οπότε έτσι και το χάσαμε. Πρόσφερε αυτά τα δύο χρόνια που ήταν ο Πρίγιο. Βεβαίως. Μα δεν είναι, ακυρώνουμε τίποτα. Το λέω και για τον φίλο που είπε. Είπαμε, παιδιά, όμως, εγώ δεν είπα να σβήσουμε αυτά που πρόσφερε. Όπως διαφωνώ με αυτούς που τον απαξιώνουν. Ρωτάω, τα λέγατε αυτά και την Παρασκευή πριν φύγει? Αν τα λέγατε, αν λέγατε ότι δεν κάνει, ότι δεν μπορεί, ότι δεν. Τότε ναι. Αλλά είναι ανέντιμο τώρα ξαφνικά, επειδή έφυγε, να κάνουμε να πούμε σαν την κόμενα που τσέφυγε ο γκόμενος και βγάζει κακία. Όχι. Απλά εγώ είπα τελεία σήμερα. Τελεία όμως, Λάμπρο μου, γιατί σίγουρα, μπροστά είναι η Τρίπολη. Αυτό, έτσι, αυτό είπα. Λοιπόν, εμείς πρέπει να ασχολούμαστε με αυτούς τους παίκτες που απαρτίζουν την ομάδα του ΠΑΟΚ, που φοράνε τη φανέλα με το δικέφαλο, όποιος και να είναι, και από εκεί και πέρα τώρα, και να πω και κάτι άλλο, που φαγωθήκαμε να λέμε ναι, αμυντικό χαφ, χρειάζεται η ομάδα αμυντικό χαφ, αλλά Κωστή, ρωτάω και εσένα. Ναι. Πες ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τον Καντέ τώρα, παράδειγμα, έτσι από την Τζέρση. Ναι. Ο Λουτσέσκου θα τον έβαζε? Ούτε μία στο εκατομμύριο αν δεν περνούσε ένα διάστημα. Οπότε και να σου πω και για μένα, κατ' εμέ, καλά κάνει, αδερφέ. Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, εγώ θέλω να δώσω
πίστη και θάρρος στους παίχτες και εμπιστοσύνη μάλλον στους παίχτες που απαρτίζουν τον ΠΑΟΚ, Κάνια, Σαχόβ, Μαωρίτσιο, να πάνε να δώσουν όλη τους την ψυχή, είπα αυτούς τους τρεις για τα εσένα με τη ΧΑΦ, έτσι. Ναι, για σωστά, τα ΧΑΦ, γι' αυτό. Σωστά, να σωστά. Πάνε να δώσουν όλη την ψυχή, ψυχή μέσα βεβαίως, στην Τρίπολη, να θυμηθούν το περσινό, το τι μας αυτό. Κάνανε. Πόσο μας έβλαψαν. Κάποιος καλτσάς, αν θυμάσαι το τέλος του παιχνιδιού. Πώς μας έδειχνε δεις τα καλτσάκια του. Μπράβο, που έβγαλε τσαμπουκά με τον Κωνσταντινίδη. Ναι, μωρέ, εντάξει αυτό τώρα. Το κατσιδάκι που πατούσε τον Ουάρντα. Ο Ιγκλέσιας. Βεβαίως, δεν ξεχάσαμε τίποτα. Ο Ιγκλέσιας, αυτά να θυμηθούν. Έτσι, μπράβο. Και όσο για την Παναχαϊκή, ήταν ένα παιχνίδι, εγώ πιστεύω, τελείως αδιάφορο. Τελείως υποτιμητικό, λάθος τους βέβαια, που υποτιμήσαν την Παναχαϊκή. Ναι. Αλλά επειδή στο ποδόσφαιρο γίνονται μεγάλες εκπλήξεις, ειδικά όταν είναι άνευ ζημιάς, γιατί άμα θα δει τώρα Παναχαϊκή στην Τούμπα και φάει ένα τάλιρο, θα το ξεχάσουμε και όλα το πρώτο το παιχνίδι. Μπορεί να μας βγει σε καλό, Λάμπρο μου, να μας βγει σε καλό το πρόσωπο παρουσιάσαμε, αν άκουσαν το κουδούνι, την καμπάνα οι παίχτες, να συνήλθαν κάποιοι, γιατί δεν επιτρέπεται να παρουσιαζόμαστε έτσι. Τα είπαμε όμως αυτά την ημέρα που παίξαμε, την επομένη τώρα. Τρίπολη, έτσι. Διπλό. Την Τρίπολη. Αυτό. Γι' αυτό. Το μυαλό όλο εκεί. Έχουμε εμπιστοσύνη στους παίχτες μας, στον προπονητή, και όχι να παίρνουμε το κινητό στο χέρι και να γράφουμε στο Facebook αν απαξιούμε από τον προπονητή μέχρι όχι, και να σταβείς, δεν μας κάνουν και δεν μας δάνουν. Όχι βέβαια. Κριτική, ναι, όχι στην απαξίωση. Κριτική, έτσι. Μπορεί κάποιος να μην γουστάρει τον Λουτσέσκου, βεβαίως. Ή να μην γουστάρει τον Κρέσπο ή τον Βαρέλα. Θα δείχνουν άλλο, Κώστα μου. Αυτό. Έτσι. Αυτό. 10 βαθμούς είμαστε μπροστά από το 10. 8. Αγωνιστικά 10. Είμαστε 10. Οπότε έτσι. Και παίζουμε από τέλη Ιουλίου, όταν είχαμε ακόμα ανάμεσα στο μικρό δάχτυλο και τον παραδίπλα είχαμε άμμο από τα μπάνια. Αυτοί πέσανε σε υψηλό επίπεδο μάτς. Μην το ξεχνάμε. Και ένα τελευταίο, Κώστα μου, 56 χρονών είμαι, ποτέ μου δεν θυμάμαι τον ΠΑΟΚ, ποτέ, και τις χρονιές τις δύο που πήρε το πρωτάθλημα τότε ο ΠΑΟΚ, να έχει 10 αγωνιστικούς βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο. Ποτέ. Ναι. Οπότε μην τα ρίχνουμε όλα μέσα στον κουβά και τα απαξιώνουμε. Αλίμονο. Αλίμονο, αυτό λέω. Καλώς αυτό. Κύριε, γεια σου, Λαμπρούκο. Στην ομάδα μας. Να είσαι γερός. Και ΠΑΟΚάρα και πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Με ακούς. Ναι. Λοιπόν, αύριο 5.30 ώρα. Χαμήλωσε σε παρακαλώ πολύ το ραδιόφωνο σου τελείως. Ναι, για να μην... Τώρα εντάξει, όχι, εγώ είμαι αυτός ο ναυτικός που είχα από το 67 που πήρε αυτό που σου είπα. Βεβαίως, έλα καπετάνια μου, τώρα σε θυμήθηκα. Και πρέπει να το βγάλω από την πρίζα γι' αυτό. Που έγειρε το καράβι και σου έλεγε ο καπετάνιος, έλεγε το ψάσε με γιατί ακούω τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Έλα, έλα, σε ακούω λοιπόν. Αύριο έχουμε και ένα αγώνα μπάσκετ, 5.30 ώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Μην το ξεχνάμε αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Διπλός στην Τρίπολη. Βεβαίως, όπως το λες. Και στο μπάσκετ που κάνανε σπουδαία εμφάνιση τα παιδιά στο ευρωπαϊκό με την Ισραηλινή, αλλά και στο ποδόσφαιρο, παντού όπου υπάρχει ΠΑΟΚ. Παντού λοιπόν, όπου υπάρχει. Με είπαν ότι για παιδί έπαιρνα την έβολα και άκουγα την εκπομπή. Ναι. Το γκολ τότε παίζαμε με τον Εθνικό και ήρθαμε 1-1. Και το γκολ το έβαλε ο Σαράφης. Εθνικό Πειραιός. Ο Σαράφης, ναι. Μάλιστα. Ναι. Και Σαράς. Ναι, μπράβο. Μιλάμε, για, μπράβο. Μιλάμε για κάποια χρονάκια πίσω, έτσι, για να μου λέει τώρα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι γερός. Μια χαρά, μια χαρά, δόξα Θεώ. Μπράβο, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Και για την Τρίπολη, ναι. Μπορείς να πας μεμονωμένα. Μπορείς μεμονωμένα, δεν φτάσαμε ακόμα σε αυτό το σημείο. Δεν okay, πιστεύω και... να κάνουν κάποια παρατήρηση να μπουρνήσαν τις αρχίδες στο κομιστήριο. Όχι, όχι, δεν θα έχεις πρόβλημα. Δεν θα έχεις. Θα έχει και δικά μας παουξάκια, θα έχει. Με ιδιαίτερη προσοχή στο ποιος θα παρισφρήσει μέσα, το διπλανό τους εκεί, τα μάτια τους 14, στους βρώμικους. Αυτό. Να είσαι γερός, καπετάνια μου! Και για το μπάσκετ αύριο να γεμίσει με το Περιστέρι, όχι μόνο Ολυμπιακό και άλλες ομάδες. Έτσι. Να είσαι καλά! Σε χαιρετώ! Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Ρεκόρ στα τρίποτα, προχθές έβλεπα το μάτς με την ΑΠΟΕΛ. Παιδιά, και αυτός ο Γκος, σπουδαία πάστα, σκέψου να ήταν και πιο νέος, αλλά και ο Τζαμάλ Τζόουνς είναι μια αποκάλυψη, έτσι. Όλοι αυτοί έχουν έρθει, μην φανταστείτε με τίποτα συμβόλαια τρελά. Πρέπει αυτούς που βρήκαμε τους καλούς να τους κρατήσουμε. Έτσι, εξαιρετικός. Ναι, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Καλώς τον. Έλα Μανιού. Ξεκόλλησε από εκεί ο... ο Μουρίνιο και είδες άσπρη μέρα. Με Ζόλτσκερ. Επιτέλους.
5 στα 5, έτσι. Πώς έχεις, 5 στα 5? 5 στα 5, ναι. Μπράβο. Ελευθερώθηκαν τα πόδια τους, ρε. Άξι, φίλε. Μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος που είναι εκεί να παίζεις και γι' αυτόν, να σε εμπνέει και να μην σου σπάει το ανέβρα ή να μην σου γαμπίπει το ηθικό. Τα κάτω ψέματα, φιλαράκι, όταν ο προπονητής είναι η ραχοκοκαλιά και οι παίχτες είναι τα κόκαλα. Η ραχοκοκαλιά είναι αυτή που βοηθάνε τα κόκαλα να δουλεύουν σωστά. Τέλος πάντων, άστα αυτό τώρα, πάμε για την παοκάρα μας. Το καλύτερο σχόλιο το έκανε νομίζω ο Θουβού, που είπε ένα πρίγκιπο και μετά το βάλε στο δύο. Φανταστικός, φίλε. Δηλαδή, πιο ωραία δεν θα μπορούσα να το πω. Το είπα εγώ με δικά μου λόγια σήμερα, ότι βάλτε τελεία, γιατί μπροστά πρέπει να κοιτάμε, πίσω το να μυρολογούμε και να κλαίμε δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εγώ, ρε παιδιά, πάλι επειδή ήμουν τελείως αντίθετος με το επερχόμενο ραντεβού Σαββίδη Πρίγιοβιτς και ευτυχώς δεν έγινε. Φυσικά δεν έγινε, γιατί... Γιατί, ρε φίλε, εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Ακριβώς, δεν παρακαλώ. Και παρακαλώ, ούτε κανένα. Μπορεί να πεις ότι δεν έκανε κάτι να τον κρατήσει, πάνε, γιατί πέρσι του έκανε τεράστια αύξηση. Εντάξει, τι άλλο να δηλαδή. Πάνε και την πρώτη φορά με την Κίνα. Σου διπλασίασε. Ήρθε τώρα, δεν θα ήταν τώρα, θα ήταν το καλοκαίρι. Έξι. Από εκεί και μετά, ποιος θέλει είναι στον ΠΑΟΚ και είναι για αυτό που είναι. Τότε έχασε ένα πρωτάθλημα. Ακριβώς. Και όχι πεινώντας, έτσι. Όχι απλήρωτος. Πρόσεξε, το διευκρινίζουμε αυτό. Ούτε πεινάει, ούτε απλήρωτος εδώ. Δηλαδή αυτά δεν υπάρχουν στον ΠΑΟΚ. Οι παίκτες είναι... Το ΠΑΟΚ είναι πλέον γωνία μαγαζί. Ακριβώς. Άστο. Γιατί δεν έχουμε απέτηση. Εμείς μπορεί να πάμε. Εμείς και τζάμπα πάμε. Έτσι, κάνει μυρολατρία με αυτό το πράγμα με τον Πρίγιοβιτς και με τον Πρίγιοβιτς. Όχι ρε, τελειώσαμε. Κατάτησε κουραστικό. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Βάλουμε τα άλλα τα παιδιά που είναι στον ΠΑΟΚ και σωστό. Δεν το αξίζουν. Πολύ σωστό. Δεν σωστό. Είναι ο Πρίγιοβιτς ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι τα τέσσερα γράμματα. Είναι αυτοί που είναι και θα φορέσουν τη φανέλα την Κυριακή και θα πρέπει να τη ματώσουν για να κερδίσουν το μισό πρωτάθλημα την Κυριακή. Όποιος καταλαβαίνει, έτσι καταλαβαίνει αγώριμα. Και τη σοβαρότητα. Έτσι ακριβώς. Κάνει την ηρωλατρία του Πρίγιοβιτς και του κάθε Πρίγιοβιτς. Εγώ δεν είμαι Πρίγιοβιτς, εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Έτσι. Θέλει να είναι ο Πρίγιοβιτς εδώ. Μακάρι να είναι και ας είναι καλά, αφού το θέλει. Αν δεν θέλει, βεβαίως. Απ' τη γωνία για να μην σε βλέπω, φιλαράκι. Βεβαίως. Απ' τη γωνία και να μην σε βλέπω. Και για οποιονδήποτε άλλον, από τους υπάρχοντες. Ναι, λέω, αν κάποιος νιώθει ότι εδώ δεν μπορεί, δεν θέλει, εντάξει, βεβαίως. Το καταλαβαίνουμε. Φιλιά, γεια σου, Μανιού. Έτσι αλλιώς, γκολτζής και χίλια δυο. Γεια σου, Χάρη. Τελειώσαμε. Φιλιά, πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς το λατομείο. Κλείνεις εσύ σήμερα, κλείνεις εσύ. Κωστή, ήθελα να πω πολλά. Αλλά θα πω λίγα. Δεν θα κλάψουμε κιόλας που έφυγε. Όχι, φίλε. Ο Αχάριστος, εγώ θα το έλεγα ο Αχάριστος, που δεν έστειλε ένα μήνυμα, ένα ευχαριστώ στον Ιβά Σαββίδη, που σαν το πατέρα του πηγαίνει σε κάθε αγώνα να τους χαιρετάει, να τους αγκαλιάζει. Δηλαδή λίγο δεν πειράζει. Χάλασε αρκετό κόσμο αυτό. Αλλά είπαμε, τελειώσαμε με αυτό το θέμα. Είναι παρελθόν. Δεν με απασχολεί αν η φανέλα είναι ριγέ κυτρινό μαύρη, αν μοιάζει αυτό, αν είναι σαν έτσι. Αν είναι σαν... Δεν με απασχολεί. Αν βγήκε αγέλαστος ή γελαστός στη φωτογραφία, είπε ότι θα παίξει εκεί. Τέλος. Έχω την Τρίπολη μπροστά μου. Έχω να πάρω ένα πρωτάθλημα. Έχω 16 μάχες για το πρωτάθλημα αυτό. Και θα μιλάω για αυτούς που είναι εδώ. Και για αυτούς που θα έρθουν μετά την Κυριακή το βράδυ. Έτσι. Θα πρέπει να χτυπήσουν και οι δικοί μας, Κωστή. 100% να σχυλιάζουν, φυσικά. Να πίνουν αίμα μέσα στο γήπεδο. Φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Να παίζουν για τη φανέλα και όχι για το χρήμα. Δεν σκέφτεται. Έτσι, όπως αποδείχτηκε ότι δεν είχε τη φανέλα, είχε το χρήμα ο Πρίγιοβιτς. Εντάξει. Χρήμα για τα παιδάκια που τον αγαπούσαν και όλους εμάς που τον αγαπούσαμε. Όλους, αλλά... όλους. Αυτό που έχει εδώ δεν θα το ξαναζήσει. Αλλά είπαμε, Κυριακή Τρίπολη. Τελειώσαμε με αυτόν. Τελειώσαμε. Ότι εύχομαι να είναι γερός δυνατός. Καταλαβαίνεις πόσο με πείραξε. Για τον Ακπομ λες, για τον Τσούμπα Ακπομ. Όχι για τον Ακπομ. Να είναι γερός και δυνατός, να μας δείξει και αυτός ότι είναι συντερφοράρα. Έτσι, περιμένουμε. Για τον Πρίγιοβιτς, να είναι γερός. Να είναι καλά το παιδί, να είναι καλά. Να είναι καλά. Αλλά θα καταλάβει τι έχασε. Σε ένα διμινάκι θέλω να νιώσει την απογοήτευση. Για την προδοσία που μας έχει κάνει. Ακόμα γι' αυτόν μιλάς όμως. Ακόμα γι' αυτόν είπαμε. Τέλος. Λατομείο. Τελειώσαμε με αυτόν.
Φιλιά πολλά. Γεια σου αδερφέ μου. Ζουμουσού. Ζουμουσού φίλε μου. Τελειώσαμε. Ήρθε η ώρα για τον νέο Killer Instinct. Τσούμπα Ακπομ λέει ο Τσουκνίδας. Σαν το pitbull που του λύνει στο λουρί να μπει στη μάχη. Σωστός. Ο Βαγγέλης ο Παρασκευής. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα Ζουμουσάκια. Πάω κρε λέμε και κάθε χλάτς κλουτς για την τουλάρα το λέμε. Όχι για τον Μπρίγιο. Βεβαίως. Η τουλάρα σε κάθε γκολ το έλεγε. Όχι μόνο για τον Μπρίγιοβιτς. Έτσι. Ο Λάρη έχει βάλει υπέροχη φωτογραφία παλιά. Αγαπάμε αυτή τη φωτογραφία. Πω, φίλε μπες να δεις τον τοίχο. Είναι εκείνη η ομάδα που την γουστάρουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ο δικός μας ΠΑΟΚ δεν είχε τατού και iPhone, δεν είχε Facebook και YouTube, δεν είχε κακομαθημένα μιξιάρκα για παίκτες, δεν είχε πρόεδρο μισθωτό, δεν είχε διαρκείας, δεν είχε επενδυτή σωτήρα. Ο δικός μας ΠΑΟΚ είχε ψυχή, όνειρα, θέληση και κάκαλα. Άντε από εδώ πουθενάδες και τυποτάδες λέει το ποστάρισμα μαζί με τη φωτογραφία. Αυτά για τους φίλους που έχουν, παιδιά υπάρχει η μερίδα αυτή με το Facebook, πραγματικά δηλαδή. Είναι μια τεράστια δεξαμενή ανθρώπων που δεν μπορείς να λέξεις ποιος μπαίνει. Μη ζείτε μέσα από το Facebook. Μη ζείτε για το Facebook. Καλό είναι και το Facebook, ρε παιδιά. Καλό είναι και το διαδίκτυο. Αλλά αυτό το πράγμα να αντικαταστήσει τη ζωή. Όχι, μην φτάνετε σε αυτό το επίπεδο. Δεν υπάρχει λόγος. Καλημέρα στον Θοδωρή τον Ανδρούτσο. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου είμαι και λέω μόνο ΠΑΟΚ. Στις χαρές, στις λύπες, στις νίκες και στις ζήτες μόνο ΠΑΟΚ. Περπατώ με το κεφάλι ψηλά χωρίς τύψεις και ενοχές. Χωρίς να έχω κλέψει και να έχω δικήσει κανέναν. Δεν ζήτησα ποτέ τίποτα και με έχουν κλέψει τα πάντα. Δεν είχα ποτέ στήριξη από κανέναν εκτός από τους δικούς μου ανθρώπους. Πριν από χρόνια, μέσα στην τρέλα και την κάβλα μαζί με τον Κυριάκο, τον Χρήστο, τον Μάκη, τον Βαγγέλη, ξεκινούσαμε με τα πόδια από Επτάλοφο, τρώγοντας σπόρια. Πηγαίναμε στον ΝΑΟ, βλέπαμε την ομάδα και γυρίζαμε πάλι ποδαράτη. Τώρα βελτιωθήκαμε. Μηχανή, αυτοκίνητο, αλλά η παρέα ίδια και απαράλλακτη. Με πολύ γκρίζο στην κορυφή. 40 και πλέον χρόνια. Πώς πέρασε ο χρόνος δεν καταλάβαμε. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα κομβικό σημείο εκεί που είχαμε αφήσει πριν 34 χρόνια. Παρότι οι τίτλοι και τα πρωταθλήματα μας αφήνουν εντελώς παγερά, αδιάφορους, δεν είναι στο DNA μας. Δεν θα γίνουμε πλουσιότεροι, δεν θα αυξηθεί ο μισθός μας, δεν θα γίνει πιο άνετη η ζωή μας, αλλά θα γελάσει λίγο το χυλάκι μας. Η καψούρα και η τρέλα μας θα μας δώσει κάτι που όλα αυτά τα χρόνια της το αστέρισαν, της το έκλεψαν. Και θα μας το δώσει γιατί μετά από χρόνια βλέπουμε μια ομάδα οικογένεια. Βλέπουμε έναν πρόεδρο να ρίχνει τόσο χρήμα που δεν είχαμε ποτέ, που δεν το φανταζόμασταν ποτέ. Το μόνο που ζητάει και το ξέρω αυτό πάρα πολύ καλά από δικό μου πρόσωπο είναι μόνο στήριξη, μόνο αγάπη και ίσως λίγο σεβασμό για αυτόν τον πακτολό χρημάτων. Γιατί τα δύσκολα έρχονται με κόπο. Στο τέλος όμως ανταμείβεσαι, χαμογελάς και λες πως αξίζει όλη αυτή η υπομονή, όλο αυτό το κουράγιο. Τελειώνοντας, θα σας πω τη γνώμη μου για το θέμα που παίζει με τον Μπρίγιοβιτς. Προσωπικά δεν το περίμενα, αλλά δεν τελείωσε εδώ ο κόσμος, δεν χάθηκαν και τα πάντα. Έρχεται ένα ματς τίτλος. Πάμε με το μάτι να γυαλίζει από τους παίκτες μας, ακόμα και όσοι θα είναι καραπεδάτη το μαχαίρι στα δόντια. Πάμε να τους τελειώσουμε και μετά δεν σταματάει τίποτα το τρένο. Πάλι κούρασα, αλλά γουστάρω να τα λέμε. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με αδέρφια. Διάβασε το μήνυμα. Μακροσκελές και σαρδάμακι. Τέλειο στις 10 παρα 2. Αυτά. Αυτά. Τελικά ο Ζλάταν το φτωχόν λέει έγινε τώρα των πλουσίων. Διπλό στο Κολοκοτρονίτσι. Αυτό είναι. Μπράβο. Κοχώνες γκράντε. Ο Βασίλης Δημοσθένος. Καλημέρα στους απανταχού παοξίδες. Άκπομα από εδώ και πέρα. Θέλω το μάτσο να γυαλίζει. Δείξε τι αξίζει. Εκεί, παιδιά. Αυτό πρέπει να μας απασχολεί τώρα. Αυτοί που είναι εδώ. Αυτοί που είναι εδώ. Καλημέρα στο Μάριο τον Ασπρόμαυρο. Καλημέρα στην παρέα ζου μου σου λέμε και αδέρφια δεν μασάμε. Προχωράμε. Καλημέρα στη Δέσποινα την Κυριακίδου. Καλημέρα στον Νίκ τον Καπουτσίδα. Γεια σου Γιώργο Σέβεντη. Γεια σου Χρήστο Κολοβέ που μου στέλνει και τη μετάφραση. Γεια σου Κολομπάμπουε. Καλημέρα στον Σπύρο το Μακάλι. Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Σπύρο, διευκρίνησε εδώ, δεν κατάλαβε τι θες να πεις. Το ΑΕΤΟ υπάρχει για να σπάει και να δημιουργείται καινούριο. ΠΑΟΚ 1926 λέει Μαρία Βου. Γεια σου. Αλήθεια τώρα λέει, συγκρίνονται οι οπαδοί μας με αυτούς. Παιδιά τους είδατε 4-5 που τραγουδάνε, λες και είναι σε. Δηλαδή, πραγματικά, σε πανηγυράκι. Οκ. Okay. Αυτά. Διπλό. Στην Τρίπολη, με αυτούς συγκεκριμένα. Βουλώστε στόματα, βγάλτε εγωισμό, δείξτε τι αξίζετε, παίξτε με το μάτι να γυαλίζει. Τσούμπα Ακπομ! Εσύ ειδικά, εσένα λέω. Ναι, εσύ πρέπει να δείξει πράγματα. Εσένα περιμένουμε, να ξέρεις. Ειδικά σε αυτό το παιχνίδι. Περιμένουμε να δούμε πράγματα, να ξέρεις. Την ανάρτηση του Αντώνη Τσούλας την είδες, πότε? Πότε. Σήμερα, χθες, πότε. Την είδα, συμφωνώ σε όλα όσα λέει ο Αντώνης. Αυτός κι αν έχει δίκιο. Αυτός κι αν τον πίστεψε. Και υπάρχει και εκεί το θέμα, η λατρεία που είχε η τουλάρα. Λοιπόν, πρέπει να φύγω. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Μην ξεχνάτε
ότι χορηγός δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, με καταπληκτικές γεύσεις, υπέροχες, 705-750, εκεί απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια. Εννοείται Τσαντεκίδης με τα χειρισμένα αυτοκίνητα, καταπληκτικά, υπέροχα, ανεβαίνοντας το Ρεόκαστρο, απέναντι από τα Τζάμπο. Χθες την είδα, βεβαίως την είδα, βεβαίως την είδα την ανάρτηση. Και συμφωνώ σε πολλά, συμφωνώ σε πολλά. Και βέβαια μην ξεχνάτε Δημητριάδης Group, όλα όσα θέλετε για ανακαίνιση, όλα όσα θέλετε για αναδόμηση στο σπίτι, για διακόσμηση, τα πάντα όλα. 323-003. Η ανάρτηση, αν είναι αυτή που λες, προλαβαίνω, προλαβαίνω. Το Νοέμβρη μου είχε πει ο Παύλος, λέει ο Αντώνης. Παύλος ένας είναι. Να ξέρεις, ο Μούσλι ήταν καλύτερος. Διανύουμε μέρες που καταλαβαίνω απόλυτα το νόημα των λέξεων του κομμαντάντε και του φυσικού ηγέτη του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Καλός ήσουν, αλλά δεν ένιωσες. Ιστερόγραφο. Αυτό ήταν το πρώτο και το τελευταίο μου post για τον. Χαρακτηρίζει κάπως τον Μπρίγιοβιτς. Μέσα τα κεφάλια, συγκέντρωση για το στόχο, την Κυριακή έχει τελικό. Και πολύ γκρίνια σε περίπτωση στραβής, ικανή να ισοπεδώσει ότι χτίσαμε 1,5 χρόνο. Χαλαρώστε και ελάτε στα ίσια σας. Αυτό που είπαμε. Τελειώσαμε με τον κύριο Μπρίγιοβιτς. Τελειώσαμε. Τον ευχαριστούμε. Να είναι καλά όπου πήγε. Δεν μας απασχολεί πλέον το μυαλό μας αυτούς που είναι εδώ. Διπλό στην Τρίπολη. Σπουδαία νίκη από κάθε άποψη θα είναι αυτή. Και αποστομωτική. Και μετά 4 μάτς στην Τούμπα. Σερί. Αυτά. Σας φιλώ. Σας αγαπώ. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.